Ελληνορθόδοξα. Μια εκπομπή ενημέρωσης και σχολιασμού της επικαιρότητας μέσα από την Ελληνορθόδοξη ματιά. Παρουσιάζει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Δεκέμβρης. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Δεκέμβρης, ο μήνας των εορτών, ο μήνας της εορτής των εορτών, που χωρίς αυτήν καμία άλλη δεν θα υπήρχε. Υποδεχτήκαμε λοιπόν το Δεκέμβριο, το μήνα που ο Χριστός θα γίνει βρέφος και ταυτόχρονα θα γίνει η παρηγοριά για όλους τους απελπισμένους, για τους αρρώστους, για τους μόνους, για τους πεινασμένους, τους άστεγους, τους πονεμένους, ψυχήτε και σώματι, γιατί θα έρθει πάλι να μας θυμίσει πως κάποτε μία νύχτα δύσκολη σε μία μικρή κοινωνία, αφιλόξενη, γεννήθηκε η αγάπη και η ελπίδα. Γεννήθηκε για εμάς, για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να γίνει φως στα πιο μεγάλα σκοτάδια της ζωής μας. Αρκεί και εμείς να το θυμόμαστε αυτό και να καταφεύγουμε εκεί και να μην ξεχνάμε πως από εκείνη τη νύχτα όλα έγιναν δυνατά χάρη σε αυτόν. Όμως κάποιες φορές θα μπορούσα να πω τις περισσότερες, ο νους μας δυσκολεύεται και δεν υποκλίνεται, δεν προσκυνάει, όπως έγραφε και ένα συγγραφέας της εποχής μας, επειδή έμαθε μάλλον να υποτάσσεται και να υποκλίνεται σε ό,τι φαντάζει ισχυρό. Ίσως φανταζόμαστε και εμείς τον Χριστό όπως οι σταυρωτές του, που δεν τον περίμεναν σαν βρέφος αδύναμο,
αλλά σαν βασιλιά ισχυρό που θα υποτάξει τον κόσμο. Μετά όμως θα κάναμε παράπονο ότι ο Θεός μας θέλει με το ζόρι δούλους, αλλά αυτή ακριβώς είναι η αρχοντιά του Θεού. Ταπεινά, φτωχικά και όποιος θέλει. Ειλικρινή μετάνοια και εγκάρδια εν Χριστώ ζωή. Αν ήθελε ο Θεός, έλεγε κάποιος αγιορείτης πατέρας, μπορούσε να γυρίσει το κουμπί στα 8 ρίχτερ και όλοι να φωνάζαμε «Ήμαρ τον Θεέ μου». Αυτή όμως δεν θα ήταν ειλικρινή μετάνοια, αλλά καταναγκαστική. Ο Θεός όμως με τον τρόπο που παρουσιάστηκε δεν φοβέρισε κανέναν και είπε «Με θέλεις, έλα». «Δεν με θέλεις, ώρα καλή». Επέτρεψε ο Θεός να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή Ελληνοορθόδοξα και στα μικρόφωνα ο Νίκος Βαξεβανίδης και ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Τα email του σταθμού και της εκπομπής είναι το radio@agiameteora.net, radio@agiameteora.net και ellasorthodoxi@gmail.com, ellasorthodoxi με έτσι στην αρχή, ellasorthodoxi@gmail.com. Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, διαχειριστή του blog Ελλάς Ορθοδοξία. Δημήτρη, καλησπέρα από τη βροχερή και κατασκότεινη Καλαμπάκα. Καλησπέρα, Νίκο. Από τον επίσης βροχερό Πειραιά, ο Δεκέμβρης μπήκε, είναι ο πρώτος μήνας του χειμώνα και επίσημα. Είναι ο μήνας ο οποίος περιλαμβάνει την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα στο Δεκέμβριο υπάρχουν πάρα πολλές άλλες σημαντικές εορτές Αγίων της Εκκλησίας μας, που θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι ένας μήνας σαν και ο τελευταίος κάθε χρόνο που μας προσκαλεί από πολλές περιπτώσεις να θυμηθούμε λίγο ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή πέρα από τον υπερκαταναλωτισμό αυτών των ημερών που διαφημίζουν και προβάλλουν κάποιοι. Βέβαια, θυμόμαστε αυτές τις μέρες που εννοείς πάλι με υπερκαταναλωτισμό, έτσι. Ναι. Αν και για να σου πω την αλήθεια, πλέον επειδή θυμάμαι άλλες εποχές τι γινότανε αυτές τις μέρες και μάλιστα από πολύ πιο πριν, από αρχές Νοεμβρίου, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτό το κλίμα το χριστουγεννιάτικο σε εισαγωγικά, το εορταστικό που θέλουν κάποιοι να δείξουν ότι υπάρχει. Δηλαδή, ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια βουβαμάρα ακόμα και σε αυτή την περίοδο που όλα τα καταστήματα έχουν λαμπερά φώτα. Όλοι λένε ότι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι δώρα μεταξύ τους. Λοιπόν, και τέλος πάντων διαφημίζουν ένα κλίμα το οποίο έτσι πρέπει να είναι. Και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό των Χριστουγέννων. Αλλά δεν ξέρω, ίσως είναι η κρίση, ίσως κάποιος φόβος για το παρόν και το μέλλον. Βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το κλίμα που υπήρχε κάποτε. Προσωπικά νομίζω ότι είναι θετικό αυτό. Αυτό πήγα να πω, λέω μήπως είναι καλό τελικά αυτό. Απλώς δεν είναι καλό όταν γίνεται κάτι αναγκαστικά. Όπως είπες και εσύ πριν, αν ο Θεός ήθελε αναγκαστικά να μας κάνει να τον πιστέψουμε, θα είχε πολλούς τρόπους να το κάνει. Ίσως να το πάρουμε όχι αναγκαστικά, αλλά παιδαγωγικά αυτή τη φορά. Δυστυχώς όμως λίγοι το παίρνουν έτσι παιδαγωγικά, οι περισσότεροι το παίρνουν ως μια τιμωρία, γενικώς ως ένα λόγο για να κλειστούν παραπάνω στον εαυτό τους. Και μάλιστα θα σου πω τώρα ότι υπάρχουν πολλοί κοινωνιολόγοι και σχετική με αυτά τα θέματα, οι οποίοι έχουν πει ότι ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες αυτοκτονίες. Από παλιά ισχύει αυτό, δεν έχει να κάνει τόσο με την κρίση, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η λεγόμενη μελαγχολία των Χριστουγέννων, το οποίο ειλικρινά τόσα χρόνια που το ακούω δεν κατάλαβα τι ακριβώς είναι. Να σου πω τι είναι. Είναι ναι. όταν δεν γιορτάζεις τα Χριστούγεννα με τον Χριστό, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, αλλά τον γιορτάζεις με χαρτοπεξία, με εινοποσία. Και πολλές φορές μετά από αυτά τα γλέντια και τα ρεβεγιόν, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, ακούς ανθρώπους μετά από λίγες μέρες και λένε «Δεν κατάλαβα Χριστούγεννα πώς πέρασε ο καιρός», αλλά αναρωτιέσαι μέσα σε αυτά οι νοποσίες, χαρτοπεξίες, ρεβεγιόν και σαλότητες, πού περίμενε να δει το Χριστό άλλος. Έτσι κάπως έρχεται και η μελαγχολία. Η μελαγχολία δηλαδή για αυτά τα οποία αυτές τις μέρες, ας πούμε, που ο άλλος δεν πάει στη δουλειά του, είναι σε διακοπές και τέλος πάντων ζει μια ζωή όπως θα ήθελε, ας πούμε, κάποια στιγμή τελειώνει και επανέρχεται στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ναι. Μα αυτό, συγγνώμη, δεν είναι μελαγχολία, μπορεί να είναι, δεν είναι απαραίτητο να είναι τα Χριστούγεννα, μπορεί και σε ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, κάποιος να έχει μελαγχολία όταν τελειώνει.
Λοιπόν, άμα το βλέπει ο άλλος συλλιστικά το θέμα μόνο την εορτή των Χριστουγέννων, αναγκαστικά θα μελαγχολήσει. Και βέβαια δεν θα γιορτάσει, γιατί όσα πολλά και να έχει και όσα καλά υλικά αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, άμα δεν δει τα Χριστούγεννα ως μια γιορτή με το πραγματικό της νόημα, δηλαδή ότι γεννήθηκε ο Χριστός, δεν πρόκειται να γιορτάσει, ό,τι και να κάνει. Μα οι έρευνες που γίνονται και έχουν βγει τα αποτελέσματα ότι οι γιορτές φέρνουν μελαγχολία, γίνονται πάνω σε άτομα που γιορτάζουν υλιστικά, όπως το είπες εσύ πριν. Έτσι, αυτό είναι ένα μήνυμα. Ναι, και μάλιστα θυμάμαι χρόνια τώρα συμβουλές ειδικών υποτιθέμενων για να αποφύγετε τη μελαγχολία των γιορτών. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά ο σύγχρονος άνθρωπος, ενώ έχει πετύχει πολλά στον τομέα της τεχνολογίας και γενικώς σε πολλά θέματα έχει προοδεύσει θεωρητικά στην επιστήμη και αλλού, βλέπω ότι όσο καλυτερεύει σε εισαγωγικά τη ζωή του, τόσο χειροτερεύει μέσα του ναι. η ψυχή του. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Πρέπει να μας το πει κάποιος άλλος, ένας παπάς, ο οποίος πολλούς πιθανόν να ενοχλεί. Δεν βλέπει κάποιος ότι όσο μεγαλώνει, ανεβαίνει το βιωτικό του επίπεδο και αποκτάει αυτά που θέλει, γιατί ας μην κρυβόμαστε. Ειδικά παλιότερα τα Χριστούγεννα, ο καθένας μπορούσε να αγοράσει ένα σωρό δώρα και να ικανοποιήσει αυτή την καταναλωτική του μανία. Βέβαια. Λοιπόν, πλέον βλέπω και κάτι άλλο το οποίο με προβληματίζει. Και ότι πολλοί γονείς, αν όχι περισσότεροι, λένε ότι εγώ δεν θα πάρω δώρα για μένα ή για τους συγγενείς μου, τους ενήλικες, αλλά για τα παιδιά δεν μπορώ να τους στερήσω τα δώρα. Γιατί το παιδί πρέπει να καταλάβει Χριστούγεννα. Και εγώ αναρωτιέμαι, τα Χριστούγεννα το παιδί θα τα καταλάβει παίρνοντάς του δώρα από συγκεκριμένα πολυκαταστήματα, μεγάλα, πολλά παιχνίδια, να το πεις ότι ο Άγιος Βασίλης θα σου φέρει αυτό και αυτό. Δυστυχώς η γενιά μας έτσι μεγάλωσε, με αυτή την νοοτροπία. Δεν ξέρω, και προημερών μάλιστα ένας μικρός με ρώταγε που είχε φέρει, είναι ο βαφτισιμιός ενός φίλου μου που τον είχε φέρει μαζί του, και κάτι έλεγε για τον Άγιο Βασίλη εκεί, που ότι θα του φέρει δώρα και τέτοια. Και του λέω κι εγώ, κατόπιν συνεννόηση φυσικά με το φίλο μου, για να μην κάνω κακό ας πούμε στο παιδί, ναι, σε εισαγωγικά, του λέω, άκου, του λέω, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει, δεν είναι αυτός που νομίζεις όμως. Έτσι. Και του δείχνω μια εικόνα που είχα πρόχειρη εκεί, του Αγίου Βασιλείου με την ασκητική του μορφή, λεπτός όπως τον ξέρουμε στις εικόνες. Και με τη μαύρη γενιάδα, έτσι. Ναι, είναι αυτός, του λέω, δεν είναι αυτός εδώ ο χοντρός με τα κόκκινα που έβγαλε η Coca-Cola κάποτε. Έτσι, ναι. Και το παιδάκι βέβαια κοίταζε περίεργα, αλλά μετά λέει, του έμεινε, δηλαδή πήγαινε και έλεγε αυτός είναι ο Άγιος Βασίλης και φώναζε. Λοιπόν, δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα όλο αυτό το παραμύθιασμα. Η μαγεία των Χριστουγέννων που λένε πολλοί, δεν είναι να πεις ότι ο Άγιος Βασίλης ήρθε και έφερε δώρα και όλα αυτά. Ναι, να λέμε, όπως είχα γράψει κάποτε σε ένα άρθρο στο site, νομίζω πέρυσι ή πρόπερσι, ότι ναι, υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, αλλά δεν είναι αυτός που εννοούνε, ο εμπορικός Άγιος Βασίλης, ο καταναλωτικός, είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος έκανε τεράστια φιλανθρωπία, τεράστιο έργο και πράγματι πήγαινε πολλά δώρα, αλλά σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Δεν διαφήμιζε κάποια εταιρεία ο Άγιος Βασίλειος, ούτε το έκανε για δικούς του ιδιωτελείς λόγους. Στις επόμενες δύο εκπομπές, άμα συμφωνείς και εσύ, να κάνουμε κάποια αναφορά σε αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε, γιατί είναι λεπτό το θέμα. Απ' τη μία υπάρχουν πολλοί γονείς οι οποίοι, όπως σου είπα, λένε ότι δεν πρέπει το παιδί να στερηθεί αυτά τα πράγματα. Από την άλλη όμως υπάρχει και άλλη μία λύση, δηλαδή μπορεί ένα παιδί κάλλιστα να πάρει ένα δώρο τα Χριστούγεννα, αλλά να αποφύγει όλο αυτό το πανηγυράκι σε εισαγωγικά του Άι Βασίλη με τα δώρα, της υπερκατανάλωσης και όλων αυτών των κακών καχυκτύπων της γιορτής. Ξέρεις, μου είχε πει κάποιος παιδοψυχολόγος, ο οποίος σχολίαζε το φαινόμενο που θα το έχεις δει και εσύ ίσως και πολλοί ακροατές, κάποια σχολεία, ειδικά νηπιαγωγεία, μικρότερης ηλικίας δηλαδή, αυτές τις μέρες ντύνουν, ναι, με αυτή την κόκκινη στολή κάποιους για να φέρουν δώρα στα παιδιά. Και μάλιστα μου είπε το εξής. Παρατηρώ, λέει, σε κάποια σχολεία να το κάνουν αυτό γυναίκες. Δηλαδή, βάζουν μια γυναίκα, βάζει τη γενιάδα, βάζει τη στολή, μπαίνει μέσα με το τσουβάλι και μοιράζει αυτά τα δωράκια, εν πάση περιπτώσει.
Και Ναι, είναι ο εξευτελισμός αυτός του Αγίου Βασιλείου. μου είπε συγκεκριμένα ότι στα παιδιά, λέει, εκείνη τη στιγμή παρουσιάζουμε, λέει, μια ψυχοσωματική ανομαλία, γιατί βλέπουν μια γυναίκα ντυμένη άντρα παριστάνοντας κάτι που δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου είπε. Γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν τι βλέπουν, έτσι δεν χαζά. Ναι. Λοιπόν, και θα μου επιτρέψεις να, μιας και είπαμε για το τι γίνεται στα σχολεία, να πω εν συντομία σε ένα κείμενο που δημοσίευσα στη σελίδα ενός φίλου από την Κύπρο, από τη Λεμεσό, ο οποίος είναι ορθοδοντικός. Λοιπόν, του Νέαρχου Παναγή, λοιπόν, ένα κείμενο που τιτλοφορείται «Χριστούγεννα χωρίς Χριστουγέννηση». Ωραία. Θα διαβάσω εν συντομία μία μικρή παράγραφα από όσα γράφει. Πρόσφατα, στα πλαίσια επίδειξης μαθήματος στην τάξη των παιδιών μου στη Δευτέρα Δημοτικού, είχα τύχει να λάβω γνώση τι σημαίνει Χριστούγεννα για τον περισσότερο κόσμο και την εκπαίδευση στην Κύπρο, αλλά φαντάζομαι και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε λοιπόν το μάθημα ρωτώντας τη δασκάλα, η οποία θεωρώ ότι ως εκπαιδευτικός είναι από τις καλύτερες στο σχολείο, ρωτώντας τα παιδιά τι τους θυμίζει η λέξη Χριστούγεννα. Τα παιδάκια ηλικίας 7 ετών περίπου απάντησαν όπως περίμενα, δηλαδή με παιδικό τρόπο. Οι απαντήσεις που θυμάμαι ήταν: μου θυμίζει χιόνι, κρύο, βουνά, χιονάνθρωπους, τζάκι, δώρα, καταστήματα στολισμένα, χριστουγεννιάτικο δέντρο κτλ. Η δασκάλα ακολούθως τους είπε: όμως το πιο βασικό δεν το είπατε. Και λέω εγώ μέσα μου: μπράβο, θα πει για τη γέννηση του Χριστού. Και όμως έπεσα έξω. Λέει: τον Άγιο Βασίλη δεν είπατε. Και δείχνει το γνωστό κοκκινοπαντημένο, χοντρούλι κύριο, που οτιδήποτε άλλο παρά Άγιος Βασίλης είναι. Φυσικά εξεπλάγην και αν μου δοτινόταν η ευκαιρία θα μιλούσα. Μετά άλλαξα γνώμη σκεπτόμενος ότι θα προσβάλλω τη δασκάλα. Ακολούθως με τον προβολέα παρουσίασε διαφάνειες αναφέροντας σε κάθε χώρα πώς λέγεται ο συγκεκριμένος κύριος. Αποτυπωμένο στο μυαλό μου έμεινε ότι στην Ιταλία το ρόλο του Αγίου Βασίλη έχει μια μάγισσα η οποία κάθεται σε σκούπα και η οποία παίρνει ωραία δώρα στα φρόνιμα παιδιά ενώ στα άτακτα κάρβουνα. Αυτά είναι τα Χριστούγεννά μας. Δώρα από όντα, ανύπαρκτα πολλές φορές και μάγισσες. Οι οποίες παραπέμπουν σε μυστικισμό, σε φρόνιμα παιδιά και σε άτακτα κάρβουνα ή τίποτα. Ακολούθησε μετά από αυτό εργασία των παιδιών με χρωματιστά μολύβια και χαρτόνια για την κατασκευή του Αγίου, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, συνεχίζει το άθρο και γράφει και άλλα πολλά συμπεράσματά του, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το διαβάσω. Ναι. Το συμπέρασμα είναι ότι σε ένα σχολείο, όπου τα παιδάκια φυσικά δεν έχουν κάποια ευθύνη που δεν ξέρουν τίποτα, όταν ο ίδιος ο δάσκαλος, η δασκάλα, λέει ότι ξεχάσετε το σημαντικότερο να πείτε που είναι ο Άι Βασίλης, αυτός που εννοούν για Άγιο, ναι. Τότε λοιπόν τα λόγια περιτεύουν. Ο Χριστός δεν έχει καμία θέση λοιπόν στα Χριστούγεννα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι τα ονομάζουν ακόμα Χριστούγεννα, αφού δεν θέλουν μέσα το Χριστό. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του πάλι σε αυτά που γίνονται. Βέβαια, είναι και αυτό που είπες και εσύ, ότι πολλοί γονείς σκέφτονται να μην προσβάλλουν τη δασκάλα, να μην μιλήσουν, αυτό που ανέφερε μέσα το άρθρο. Είναι ανάλογα στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Προσωπικά, αν ήμουν εγώ σε μια τέτοια κατάσταση, θα μπορούσα να πω κάτι με τρόπο να μην προσβάλλω φυσικά, γιατί και η δασκάλα δεν είναι απαραίτητο ότι ξέρει τι γίνεται, για να το πω απλά. Αυτό δηλαδή, ακριβώς. Πολλοί έχουν μεγαλώσει έτσι με αυτό το πνεύμα. Ναι, μεν έχουν φτάσει σε μια ηλικία που δεν πιστεύουν ότι κατεβαίνει ο Άι Βασίλης από την καμινάδα και αφήνει τα δώρα, αλλά πιστεύουν ότι τα Χριστούγεννα είναι μόνο κατανάλωση. Αυτό δεν αλλάζει. Είτε είναι ο άλλος 5, είτε 25, είτε 85, αυτό δεν αλλάζει, άμα έχει μεγαλώσει έτσι. Και είναι αυτό που είπες, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμπεριφερθείς με τρόπο ώστε να προσβάλλεις τη δασκάλα ή το δάσκαλο. Μπορείς με ωραίο τρόπο να εξηγήσεις 5 πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Να ρωτήσω, είπες ότι ήταν από την Κύπρο το κείμενο. Ήταν ενός φίλου από την Κύπρο, ο οποίος συνεργάζεται με την ιστοσελίδα και έχει γράψει μάλιστα και άλλα κείμενα σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα. Ήταν ερώτηση παγίδα, παύλα, πάσα, αυτό που σου έκανα για την Κύπρο. Ναι. Γιατί μιας και αναφερθήκαμε στην Κύπρο, έχουμε πάλι στο προσκήνιο Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Τι έχεις να πεις? Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό το θέμα το επαναφέρανε πάλι στην επικαιρότητα και είναι, θα λέγαμε, σαν ένα φαγητό κρύο, το οποίο όποτε θέλουν το
βγάζουν από το ψυγείο και το ζεσταίνουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Λες να υπάρχει ακόμα κόσμος που να πιστεύει ότι το σκάνδαλο αφορά στην Εκκλησία και όχι στους πολιτικούς? Υπάρχει δηλαδή, λες, ακόμα κόσμος που να μην έχει καταλάβει την προσπάθεια που γίνεται από πολιτικούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τον εξαπατήσουν και να τον αποπροσανατολίσουν, όπως και να τον σκανδαλίσουν εν ώψη Χριστουγέννων? Υπάρχει τέτοιος κόσμος? Τι Θα λες? Σου πω ότι όχι μόνο υπάρχει, αλλά δυστυχώς υπάρχει και πολλοί εντός της Εκκλησίας, από ανθρώπους οι οποίοι κατά τα άλλα μπορώ να πω ότι είναι θρησκευόμενοι και δεν είναι δηλαδή αντίθεοι ή αντίχριστοι, αλλά παρόλα αυτά έχουν υποστεί τέτοια πλήση εγκεφάλου από την τηλεόραση ειδικά, όπως επίσης και είναι χαρακτηριστικό ίσως γνώρισμα του λαού μας να τα βάζουμε με τους παπάδες και με τους μοναχούς, επειδή θεωρούμε ότι έτσι καλύπτουμε τη δική μας αμαρτωλότητα όταν Έτσι. βλέπουμε τα στραβά άλλων. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, ακόμα υπάρχει πολλής κόσμος που τα πιστεύει αυτά. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι... Άρα έτσι όπως το θέτεις, θέλει να τα πιστεύει. Ναι, έτσι. Θέλει να τα πιστεύει. Ναι. Δεν είναι ότι έχει κάποια στοιχεία. Έτσι είναι, να το το δεχτώ. Το επιχείρημα είναι ότι το είπε η τηλεόραση. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα. Πάλι στο προσκήνιο τηλεόραση, αυτά που λέγαμε την περασμένη εκπομπή. Ναι. Και θα σου πω κιόλας ότι από τότε που ξεκίνησε το θέμα αυτό και όποτε πηγαίνω στο Άγιο Όρος, τυχαίνει σε πολλές περιπτώσεις εκεί με αγνώστους προσκυνητές να συζητάμε για αυτό το θέμα. Μπορώ να σου πω ότι είναι το θέμα για το οποίο αναγκάζομαι να τσακωθώ μέσα στο Άγιο Όρος. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι νοήμονες, έχουν κάποια μόρφωση, είναι μέσα στην εκκλησία, έχουν επισκεφθεί το Άγιο Όρος και το Βατοπέδι και έχουν δει τι γίνεται στα μοναστήρια. Δεν μπορώ λοιπόν να βλέπω ανθρώπους τέτοιους να αναμασάνε ό,τι τους πει ο καθένας, ενώ αντιβαίνει ξεκάθαρα σε αυτό το οποίο έχουν δει οι ίδιοι. Δηλαδή ό,τι μας λένε οι τηλεοράσεις ή τα μέσα ή οι πολιτικοί πρέπει να το ακούμε χωρίς να το διασταυρώνουμε πρώτα. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι έχουν άποψη άνθρωποι που δεν έχουν πάει ποτέ στο Άγιον Όρος, δεν έχουν φτάσει ούτε μέχρι την Ουρανούπολη, έτσι. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει όμως, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συζητώ αρκετά για αυτό το θέμα και για άλλα, έχω προσέξει ότι άμα τους πεις κάτι, θα είναι πιο εναλλακτική. Ενώ μου κάνει εντύπωση ότι οι άλλοι οι οποίοι ξέρουν κάποια πράγματα, αυτοί είναι χειρότεροι πολλές φορές. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό. Πώς το εξηγείς αυτό τώρα? Το εξηγώ γιατί σου είπα ότι είναι γνώρισμα δικό μας ως λαού και γενικά να τα βάζουμε πάντα με τα μοναστήρια, με τους ιερείς και με την εκκλησία, επειδή θεωρούμε ότι αν βγάλουμε έναν παπά ή έναν μοναχό ότι είναι σκάρτος, για να το πω απλά, εμείς είμαστε οι καλοί, για να καλύψουμε δηλαδή τα δικά μας φάλματα. Πάντως, όσοι δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, εγώ προτείνω να πάνε στο Άγιον Όρος, γιατί είναι η άποψή μου πως όποιος δεν έχει πάει στο Άγιον Όρος και καταπίνει αμάσιτη την προπαγάνδα που γίνεται, εγκληματεί και ναι. Κυριολεκτό. Εγώ λέω να πάνε οι άντρες που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, να επισκεφτούν και τη Μονή Βατοπεδίου, να προσκυνήσουν τα αναρρύθμιτα προσκυνήματα, να συγκλονιστούν, Δημήτρη, έτσι, να συγκινηθούν. Και να πω και κάτι, να λιβανιστούν κιόλας, όπως έλεγε και ο Γέροντας Εφραίμ, έτσι τους αποκαλούσε αλιβάνιστους, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι και ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η δήλωση εισαγωγικά που έκανε σε όλο αυτό το συρφετό όταν είχε έρθει να καταθέσει την απολογία του στην Αθήνα το 2008. Και ενόχλησε κιόλας πολλούς. Τους είπε αλιβάνιστους, πιστεύω ότι δεν κατάλαβα γιατί προσβλήθηκαν. Από τη στιγμή που όλοι αυτοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι όλοι μέσα απατεώνες και είναι γεμάτη σκάνδαλα η Εκκλησία και δεν θέλουν να πλησιάζουν σε λιβάνι γιατί τους ενόχλησε. Γιατί τους ενόχλησε, θα σου πω. Θα σου απαντήσω με ένα ρητό το οποίο λέει ότι όλοι ζητάμε τον ήλιο, τον ναι. θέλουμε, αλλά όταν μας καίει κρυβόμαστε. Γι' αυτό. Ίσως είναι γενικώς, κάποιοι πιστεύω ότι ακόμα και ο πιο εγωιστής άνθρωπος υπάρχουν κάποιες στιγμές που έχει μέσα του μία αυτογνωσία και τον ελέγχει συνείδησή του. Έτσι λοιπόν και αυτή η φράση του γέροντα ότι είναι αλιβάνιστη, ίσως κάποιους τους χτύπησε ακριβώς εκεί, στη συνείδηση. Και αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων είναι ότι πρέπει να επισκεφτούν οι άντρες το Άγιον Όρος και μετά, αφού βγουν, να κάτσουν να πούν στις γυναίκες τους και όλα αυτά που είδαν και να κάτσουν να ακούσουν ειδήσεις, όλα αυτά που λέγονται και ενδεχομένως θα υποθούν το επόμενο διάστημα, έτσι, και να γελάσουν όλοι μαζί ειρωνικά μετά. Γιατί μόνο τότε έχει κάποιο δικαίωμα να μιλάει και να σχολιάζει την ιστορική αυτή Μονή Δημήτρη, έτσι, με τους προσκυνηματικούς θησαυρούς και με το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Αλλιώς δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κανείς, τέλος πάντων. Πριν πούμε για το φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η Μονή, θα ήθελα να σου πω ότι όντως κάποια άτομα γνωστά μου
του πολύ στενού κύκλου μου ήταν αυτής της άποψης επηρεασμένοι από όσα ακούγονται στα μέσα και τους ανάγκασα σε εισαγωγικά να πάνε στο Άγιο Όρος και ιδιαίτερα στη Μονή Βατοπεδίου και όταν γυρίσανε πίσω ήταν εντελώς αλλαγμένοι. Δηλαδή με έκπληξη μου λέγανε ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι εξαπατηθήκαμε με αυτά που ακούγαμε και δεν πιστεύαμε ποτέ ότι υπάρχουν κάποιοι που θα μας πούνε τέτοια ψέματα παρουσιάζοντάς μας το άσπρο μαύρο, κυριολεκτικά. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι το θέμα αυτό δεν βγήκε τυχαία τώρα. Είναι μια χρονική περίοδος, πέρα από το σκανδαλισμό που προκαλούν στους πιστούς παραμονές Χριστουγέννων. Η περίοδος που ζούμε, όπως θα έχεις ακούσει και εσύ, είναι γεμάτη από εντάσεις, είναι από αβεβαιότητα. Υπάρχουν προβλήματα πολλά στην ελληνική κοινωνία που αυξάνονται συνεχώς. Κάποιοι πολιτικοί αισθάνονται τις καρέκλες τους να μην στέκουν καλά. Οπότε πάλι ξαναζεστάθηκε αυτό το θέμα και επανήλθε για να προσανατολίσουμε τον κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σήμερα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό το θέμα τώρα και σε διέκοψα. Έχουμε όχι, ετοιμάσει... δεν έχω να... Ναι, κάτι άλλο. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ μικρό αφιέρωμα, ένα ολιγόλεπτο, για να δούμε ποια είναι η Μονή Βατοπεδίου και ίσως να ακούσουμε μερικά πράγματα που σίγουρα στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες δεν θα ακουστούν και δεν θα γραφούν. Είναι κάποια αρχητικά ντοκουμέντα για το τι ακριβώς ισχύει με τη Μονή, τέλος πάντων, και ποια είναι αυτή η Μονή Βατοπεδίου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο ηχητικό. Θα σταματάμε να σχολιάζουμε, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, και συνεχίζουμε. Ναι. Δεν είναι πολλά λεπτά, είναι λίγα. Εντάξει. Πάμε να τα ακούσουμε. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, την αυτοκρατορική τακτική της προστασίας και ενίσχυσης του Αγίου Όρους ανέλαβαν οι Μολδαβοί και Βλάχοι ηγεμόνες. Τα μετόχια που δόρισαν στη Μονή έφταναν τον απίστευτο αριθμό του 1.500.000 στρεμάτων. Η Μονή με την παρουσία της στα μετόχια επιτελούσε διπλό έργο. Καταρχάς, συνέβαλε καθοριστικά στην ιεραποστολική ανάδειξη και διάδοση της Ορθοδοξίας. Παράλληλα με τη χριστιανική της αποστολή, στεκόταν ενεργά στο πλευρό της κοινωνίας, η οποία μαστιζόταν από δεκάδες προβλήματα. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, όπου απουσίαζε η έννοια της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1749, το κοινωνικό έργο της Μονής επικεντρώθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν μορφωμένοι Έλληνες, ώστε να μην εξαλειφθούν η γλώσσα, ο πολιτισμός και η Ορθοδοξία από την Ελλάδα. Η συγκροτημένη προσπάθεια της διάσωσης του ελληνικού στοιχείου οδήγησε τη Μονή στην ίδρυση της Αφωνιάδας Σχολής το 1749, μια πρωτοβουλία που εγκάλιασε θερμά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, Δημήτρη, τι ακούσαμε εδώ πέρα τώρα? Είδαμε καταρχήν το πώς χτίζεται μια περιουσία σε μια μονή, έτσι. Ακούσαμε τις δωρεές από βασιλείς, βλάχους και Μολδαβούς, που ανήλθε, λέει, στο 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δωρεές στη μονή. Ναι. Πρώτα αυτό και μετά βλέπουμε τον καθοριστικό ρόλο, όπως ξέρουμε και από την ιστορία όσοι έχουμε ασχοληθεί έστω και λίγο, που έπαιξαν τα μοναστήρια και η Μονή Βατοπεδίου κατά την Επανάσταση του 1821, κρατώντας ψηλά τα λάβαρα της Ορθοδοξίας, της γλώσσας, του ελληνισμού, με ό,τι προσπάθεια κατέβαλε, έτσι. Ναι. Αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά σε πολύ κόσμο, αλλά τα κάνει πως τα αγνοεί. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι αυτονόητο ένα μοναστήρι ή εκκλησία γενικά να βοηθάει σε επαναστατικούς αγώνες ή στην κοινωνία όποτε έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι όμως αυτονόητο και για να γίνουν όλα αυτά φυσικά χρειάζονται κάποια υλικά μέσα. Τα υλικά μέσα λοιπόν αυτά δεν τα είχαν φυσικά οι μοναχοί από μόνοι τους, οι οποίοι δεν έχουν περιουσία, όπως ξέρουμε είναι ακτήμονες. Υπήρξαν κάποιοι στο παρελθόν βασιλείς ή ευεργέτες οι οποίοι τους τα δώσανε. Έτσι ακριβώς. Και έβαλα το συγκεκριμένο ηχητικό γιατί πολλοί ρωτούν, άλλοι ψάχνοντας αφορμή για να χλεβάσουν και άλλοι καλοπροαίρετα, πώς ένα μοναστήρι έχει μια τέτοια περιουσία. Να πώς την έχει λοιπόν. Και πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσουμε εύκολα στα κανάλια, όπως είπα, έτσι. Να ακούσουμε τώρα λίγο, Δημήτρη, τη συνέχεια του ηχητικού και το τι περιγράφει πως έγινε με την περιβόητη λίμνη Βιστονίδα και ίσως βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Ούτε ένα λεπτό δεν είναι αυτό και συνεχίζουμε. Ναι. Εδώ βρισκόμαστε στο παλιό κτίριο της Αφωνιάδος Σχολής. Ένα μοναδικό φαινόμενο για τα δεδομένα της Τουρκοκρατίας. Ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο που διδάσκονταν όλες τις επιστήμες. Η σχολή, παρά τις ασφιχτικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, συνεχίζει το εκπαιδευτικό της έργο σε κτίριο της Μονής Βατοπεδίου, στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα στις Καριές.
Πώς όμως η εύρωστα οικονομικά σχολή έφτασε να απειλείται με κλείσιμο? Το 1930 η Μονίμα του Πεδίου είχε συνάψει σύμβαση με το ελληνικό κράτος για την αξιοποίηση των ιχθυοκαλλιεργειών της λίμνης Μυστονίδας. Η σύμβαση προέβλεπε ότι 500.000 δραχμές ετησίως θα προορίζονταν για τις λειτουργικές ανάγκες της Αφωνιάδας. Όμως, σταδιακά το ελληνικό δημόσιο προχώρησε ουσιαστικά στην ακύρωση συμφωνίας, με συνέπεια τα έσοδα να εκμηδενιστούν και σήμερα η σχολή να αγωνίζεται για την επιβίωση. Καταλαβαίνει άραγε κανείς τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Ναι. Όπως ακούσαμε, λέει ότι υπήρχε σύναψη συμφωνίας, παραχωρώντας το Ιερά Μονή, τη λίμνη Βυστονίδα, να δίνει το δημόσιο 500.000 δραχμές τότε για να συντηρηθεί η Αθωνιάδο σχολή. Πράγμα που το οποίο το κράτος δεν το τήρησε, δεν κράτησε το λόγο του, και έτσι σήμερα η σχολή φιλοξενείται σε κάποιο μετόχι στο ισχύ του Αγίου Ανδρέα, το οποίο είναι της Μονής Βατοπεδίου, έτσι. Ναι. Είναι και άλλα πολλά στο θέμα της λίμνης Βυστονίδας. Ξέρω ότι υπήρχε σχέδιο της Ιεράς Μονής να γίνει μια επένδυση εκεί που θα βοηθούσε την τοπική κοινωνία με εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Α, εντάξει. Ναι, θα δεις τώρα. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ιωάννη Κονιδάρη, καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, να μας πει πώς χαρακτηρίζει την πράξη αυτή και γενικότερα το πώς κατέληξε η συμφωνία εντός εισαγωγικών μεταξύ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και του κράτους. Ας τον ακούσουμε λιγάκι. Αν αυτό δεν είναι μία αισχροκερδής, ανήθικη και άρα παράνομη σύμβαση, δεν έβρισκα καλύτερο παράδειγμα για τους φοιτητές για να αποδείξω μία τέτοια σύμβαση, η οποία είναι προφανές ότι αντίκειται σε κάθε αρχή λογική και προφανώς παραβιάζει την αρχή της εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση. Δηλαδή, όταν κανείς συναλλάσσεται με το κράτος, υποτίθεται ότι έχει μία εμπιστοσύνη προς το κράτος και υποτίθεται ότι το κράτος δεν υπογράφει για να εξαπατήσει μετά, δηλαδή να κάνει τη δουλειά του την ώρα που έχει ανάγκη να πάρει τα 38.000 στρέμματα. Διότι αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να επιστρέψει και αυτό τα 38.000 στρέμματα. Και συνεχίζει πριν σχολιάσουμε, Δημήτρη. Ξέρετε ποια είναι η αξία των 38.000 στρεμμάτων που έδωσε η Μονή στο δημόσιο αυτή τη στιγμή? Υπολογίζεται σε 5 δις ευρώ. Ποιος είναι λοιπόν που πρέπει να ζητάει από τον άλλο κάτι? Το δημόσιο από τη Μονή ή η Μονή από το δημόσιο? Ποιος είναι να ζητάει, λέει, κάτι, ε? Είναι, νομίζω, αυτά που λέει ο κύριος Κονιδάρης γλαφυρότατα και χτυπάνε ακριβώς στο κέντρο του προβλήματος. Δηλαδή ότι ουσιαστικά όχι μόνο δεν είχαμε κάποια εξαπάτηση του κράτους, όπως μας λένε, από τη Μονή, αλλά ίσα-ίσα έγινε το αντίθετο. Και με ζημιά φυσικά όχι μόνο στη Μονή, αλλά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά εμείς, συνεχίζουμε λιγάκι. Να συμπληρώσω συνεχίσουμε. Αυτό που λέει ο κύριος Κονιδάρης περί εμπιστοσύνης στο κράτος, δυστυχώς θα έλεγα ότι ήταν το μόνο λάθος της Μονής, ότι εμπιστεύτηκε ανθρώπους οι οποίοι, παρότι εκπροσωπούσαν και εκπροσωπούν κάποιοι από αυτούς ακόμα το ελληνικό κράτος, όντας πολιτικοί άρχοντες εισαγωγικά, δεν είναι άτομα εμπιστοσύνης. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε πολλούς άλλους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι με όλη τους την καλή και αγαθή διάθεση εμπιστεύονται άτομα από πολιτικούς χώρους. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη, γιατί ισχύει αυτό που λέει και η παροιμία, ότι όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Βέβαια, βέβαια. Χρειάζεται προσοχή μεγάλη, γιατί ελάχιστες εξαιρέσεις πολιτικών προσώπων υπάρχουν που όντως σέβονται την Εκκλησία, δεν θα πουν ψέματα κτλ. Για την Ελλάδα μιλάμε πάντα. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό ίσως ήταν το μόνο λάθος της Μονής ότι εμπιστεύτηκε απόλυτα ή πολύ, τέλος πάντων, πολιτικά πρόσωπα. Για να δούμε λιγάκι τώρα, να ακούσουμε μάλλον, για το υπόλοιπο έργο της Μονής και το τι ρόλο έπαιξε για τον ελληνισμό γενικότερα. Κατά την Επανάσταση του 1821, τα όπλα του Υψηλάντη ευλόγησε ο Βατοπεδινός επίσκοπος Γρηγόριος Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου.
Ο ίδιος διέθετε έσοδα από τα μετόχια για τις ανάγκες του εθνικού αγώνα, αλλά και μετόχια για την προστασία των ιερολογητών στρατιωτών. Η Μονή συνέχισε αδιάκοπα το κοινωνικό της έργο, ενισχύοντας αποφασιστικά τον τομέα της παιδείας σε μια εποχή όπου η Ελλάδα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της. Ενίσχυσε οικονομικά τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκοσία, το πρώτο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπως και όλα τα σχολεία του νεοειδρυθέντος ελληνικού κράτους. Στις κρίσιμες ιστορικά στιγμές, πάντοτε οι μονές στέκονταν αλληλέγγυες εθνικές ανάγκες. Το ίδιο συνέβη και το 1922, στη Μικρασιατική καταστροφή. Η Μονή, όπως και σύσσωμο το Άγιο Όρος, εκχώρησε όλα τις τα μετόχια, 150.000 περίπου στρέμματα στη Χαλκιδική, με ελάχιστο μίσθωμα από το ελληνικό δημόσιο, που ίσχυσε μόνο για 5 χρόνια. Για τις ανάγκες του μεγάλου κύματος των προσφύγων, δόθηκαν τα μετόχια της Ουρανούπολης, της Αμουλιανής, των Νεραίων Ρόδων, της Ορμιλίας και του χωριού Βατοπεδίου. Μάλιστα. Παρατηρούμε δηλαδή προσφορά από τη Μονή μόνο, Δημήτρη, και ως αντάλλαγμα αδικία κατά της Μονής, έτσι. Νίκο, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι πιο έντονο στα τελευταία που ακούστηκαν, ναι, για την προσφορά της Μονής στις γύρω περιοχές και στους πρόσφυγες. Ναι. Θα πω πολύ απλά ότι θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν σήμερα στις περιοχές εκείνη με σπίτια και με εκτάσεις και με επιχειρήσεις οι οποίες είναι δωρεά ουσιαστικά της Μονής Βατοπεδίου και ακριβώς την βρίζουν. Ναι, ναι. Δυστυχώς το έχω δει με μεγάλη μου θλίψη στην Ουρανούπολη, για παράδειγμα, που είναι η κατεξοχήν είσοδος, η πύλη του Αγίου, στο Άγιο Όρος από τον κόσμο. Και θα σου το πω ομά, ας πούμε, έχω τσακωθεί με όλους αυτούς, τους ντόπιους ειδικά, όχι όλους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία εκεί, παρότι θα έπρεπε να ανάβουν καθημερινά κερί, ένα κεράκι έστω στη μνήμη και σε όλους τους πατέρες τους βατοπεδινούς, εν τούτης τους βρίζουν, επειδή κάποιοι για πολιτικούς λόγους και για άλλους λόγους πήγαν και τους είπαν ότι ξέρετε η Μονή σας έκλεψε κτλ. Το μόνο που θα πω σε όλους αυτούς είναι ότι και το σπίτι ακόμα που μένουν ανήκει στη Μονή. Όσο και να τους ακούγεται άσχημο αυτό, η Μονή δεν ζήτησε ποτέ το παραμικρό από όλους αυτούς, αλλά εγώ ως λαϊκός και ως άνθρωπος που βλέπω γύρω μου κάποια πράγματα, δεν μπορώ να ακούω τέτοια άτομα που χρωστάνε τα πάντα στο Άγιο Όρος και στη Μονή Βατοπεδίου να υβρίζουν. Είναι μεγάλη ευχαριστία αυτή. Νομίζω μιλάει από μόνο του το θέμα, έτσι, με αυτά που ακούμε, γιατί είναι ηχητικά ντοκουμέντα πραγματικά. Για να και ακούσουμε... να πω και κάτι άλλο, ναι, να συμπληρώσω, επειδή, ναι, μπορεί πιθανόν να πούνε κάποιοι, καλά λέει, εντάξει, είχε κάποιες εκτάσεις η Μονή και το Άγιο Όρος ή γενικώς η Εκκλησία και τα μοναστήρια. Πού τις βρήκαν? Τις είχαν επί τουρκοκρατίας. Μα ακούσαμε στο πρώτο ηχητικό πώς γίνεται μια περιουσία, έτσι. Λοιπόν, και το περνάνε έτσι κάποια ελαφριά την καρδία. Και εγώ αναρωτιέμαι το εξής: υπάρχει κάποιος ιδιώτης τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, πέρα από τα μοναστήρια, οι οποίοι να έχουν δώσει εκτάσεις δωρεάν σε πρόσφυγες και σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη? Είναι αστείο και μόνο να το ρωτάμε αυτό, Δημήτρη. Με εξαίρεση κάποιους ευεργέτες παλιούς των αρχών του προηγούμενου αιώνα, οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον, που δίνανε τεράστια ποσά και κτίρια μέχρι και πολεμικά πλοία και άλλα στο κράτος, δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Δηλαδή, θα έπρεπε κάποιος να συναισθάνεται πριν μιλήσει. Δεν μπορεί να είναι μόνο η Εκκλησία η οποία βοηθάει το φτωχό και τον ανήμπορο και να υβρίζεται γι' αυτό. Και δεν είναι μόνο όσο ακούσαμε μέχρι στιγμής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Μητροπολίτη Πρικονήσου, κύριο Ιωσήφ. Η Μονή προς τιμήν της ανταπεκρίθη πάρα αυτά, προσφέροντας το νησί της Αμουλιανής, το οποίο ήταν μετόχι εξάρτημα της Μονής Βατοπεδίου, σημειώνω άνευ ανταλλάγματος. Από τότε η Μητρόπολης Πρικονήσου νιώθει μια πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντι στη Μονή Βατοπεδίου για αυτή την χειρονομία η οποία έγινε και η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.
Η Μονή, για εθνικούς λόγους και για να μην πληγούν οι αντίστοιχοι τίτλοι των Πατριαρχείων και των κτημάτων της που ίσχυαν σε άλλες χώρες, ζήτησε συμβιβασμό από το ελληνικό δημόσιο στην αντιδικία τους για τη λίμνη Βιστονίδα το 1922. Σε αντιστάθμισμα του εν λόγω συμβιβασμού, η Μονή έδινε τα μετόχια της, Άγιος Μάμας και Νέα Τρίγλια, συνολικής έκτασης 38.000 στρεμάτων. Οι εκτάσεις δόθηκαν στους πρόσφυγες προκειμένου να καταπαύσει κάθε αντιδικία. Συνεχίζουμε. Δεν θέλω να προσθέσω εγώ κάτι. Νομίζω ότι με καλύπτουν αυτά που ακούω. Είναι και ξεκάθαρα. Θες να πεις κάτι? Δεν θα πω κάτι. Τώρα θα ακούσουμε και τα ωραία επόμενα και θα πω στο θα τέλος. Ακούσουμε πάλι τον Μητροπολίτη Πρικονήσου, κ. Σιφ. Και κάνει ένα σχόλιο για το ποιος χάνει τέλος πάντων από αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα με το υποτιθέμενο σκάνδαλο, έτσι. Για να ακούσουμε τι λέει. Αλλά αυτό το μοναστήρι που είχε παράδοση φιλανθρωπίας, ευεργεσίας, σε περίοδο κρίσεως, σε περίοδο τόσο δύσκολη για τον ελληνισμό, θα καθόταν παράμερα, ας πούμε, αδιάφορο, με σφιγμένη την καρδιά και κλειστό το χέρι? Δεν θα συνέχιζε την παράδοση την ευεργετική, την οποία έχει από τις ιδρύσεως του μέχρι σήμερα? Θα συνέχιζε. Άρα ποιος χάνει? Πάλι το κράτος χάνει. Χάνουν οι Έλληνες. Χάνουν οι Έλληνες, Δημήτρη, λέει, από αυτό που έχει γίνει. Ακριβώς, χάνουν οι Έλληνες, αν και παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, το φιλανθρωπικό έργο της Μονής συνεχίζεται. Λοιπόν, μη συνεχίσεις, περίμενε πάνω σε αυτό που λες, μου δίνεις πάτημα. Θα ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, και θα ακούσουμε τώρα κάποιες μαρτυρίες απλών ανθρώπων, μήπως και καταλάβουμε επιτέλους το έργο που επιτελούσε και επιτελεί η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπως και όλες οι μονές έτσι ανά την Ελλάδα. Ναι. Και μήπως επιτέλους καταλάβουμε πως όπως τόσα και τόσα χρόνια το έθνος μας στηρίχθηκε και σώθηκε από το Ράσο, Δημήτρη, και από τα μοναστήρια, έτσι και τώρα η μόνη σανίδα σωτηρίας μας είναι πάλι η Εκκλησία του Χριστού μας. Θα ακούσουμε τώρα μεταξύ άλλων τον κύριο, τον διευθυντή των φυλακών Κομωτινής, κύριο Κωνσταντίνο Καπατάη, τον πρόεδρο του Αλευτικού Σωματείου της Λίμνης Βιστονίδας, Στυλιανό Μπαλάση. Θα ακούσουμε παιδιά νέα που είναι στο κέντρο απεξάρτησης ναρκωτικών Αγία Σκέπη, το οποίο έχει ιδρύσει η Ιερά Μονή, παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα ακούσουμε τον Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο, πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Για να δούμε τι μας λένε. Η αγάπη των μοναχών δεν περιορίζεται μόνο εντός των τυχών της Μονής, αλλά και μετουσιώνεται σε φιλανθρωπικές δράσεις. Πιο γνωστή δράση φιλανθρωπική που κάνει το μοναστήριο εδώ στον ομό μας είναι αυτό που γίνεται στις φυλακές, που είναι πρωτόγνωρο πραγματικά. Δεν είχαμε τη Μονή δίπλα μας στο να μας βοηθήσει τόσο πολύ οικονομικά, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε καταφέρει σήμερα. Ελευθερώνουμε τους ανθρώπους, πληρώνουν τις ποινές τους και μένουν ελεύθεροι. Καταλαβαίνετε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρετε, υπάρχουν καθημερινές ανάγκες που έχουν αυτοί, από κάλτσες, από εσώρουχα, από μια μπάλα στοιχειώδη. Όλα αυτά, να είναι καλά οι άνθρωποι δηλαδή, το κάνουν, το καλύπτουν. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι η Μονή Βατοπεδίου δεν μας βοήθησε μόνο από πλευράς υλικών στο να κατασκευαστεί και να φτιαχτεί η φυλακή και να έχει την εικόνα που έχει σήμερα, αλλά και στην αποσυμφόρηση των φυλακών. Θα έλεγα έτσι χοντρικά ότι έχει διαθέσει πάνω από 500.000 ευρώ περίπου για αποφυλακίσεις κρατουμένων, οι οποίοι κρατούμενοι ήταν στη φυλακή μας για αδικήματα βέβαια μικρά. Ήταν όμως πάρα πολύ κρατούμενοι. Φυσικά, χωρίς να έκανε και τη δική σας συμπαράσταση, δεν θα μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε. Μας ανοίξατε τις πόρτες της φυλακής και της καρδιάς σας και έτσι μπορέσαμε και μπήκαμε μέσα για να βοηθήσουμε την Βεσπασία. Και βοηθάνε, προσέξτε, όχι μόνο τους φυλακισμένους, αλλά και τις οικογένειές τους. Γιατί δεν είναι σε δύσκολη θέση, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος είναι στη φυλακή, είναι η οικογένειά του. Δηλαδή το παιδί του πρέπει να πάει, ας πούμε, φροντιστήριο. Πρέπει κάποιος να πληρώσει το φροντιστήριο. Ποιος θα τα καλύψει αυτά? Υπάρχουν ανθρώπινα δράματα στα οποία, ας πούμε, χωρίς να φαίνεται, απλά έτυχε να βρεθώ, ας πούμε, και να γίνω μάρτυρας και να το μάθω. Δεν τα λένε οι άνθρωποι, αλλά εγώ το ξέρω ότι βοηθάνε πάρα πολλές οικογένειες. Ξέρουμε ότι έρχονται να συμπαρασταθούν σε εμάς εκεί πέρα. Εμείς είμαστε φτωχές οικογένειες, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Παλιά ήμασταν δύσπιστοι, έτσι ακούσαμε κι εμείς μεγαλοστομίες και έργα.
από πολιτεία και από πολιτικούς, έτσι. Αλλά όταν ήρθαμε σε άμεση επαφή με τη Μονή και είδαμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια δράσης και δεν ήρθε η Μονή εκεί πέρα για να μας διώξει όπως κάποιοι σκεφτόταν, ίσα ήρθε αρρωγός μας, αφού και βάλαμε κάτω ιδέες, όχι μόνο πάνω στις παραγωγές στα ψάρια, που είναι πραγματοποιήσιμες για μας, γιατί ακούμε πολλές μεγαλοστομίες και τίποτα δεν γίνεται. Ήρθε η Μονή εκεί πέρα και ενθουσιαστήκαμε και όλοι με αυτές τις ιδέες, γιατί θα δημιουργούν πράγματι και σε εμάς τους ψαράδες και στις οικογένειές μας και ένα μέλλον για τον τόπο ευίωνο, έτσι. Έχουμε τα πλάνα και τα σχέδια, να τα αναπτύξουμε, να τα κάνουμε. Εκεί λοιπόν εμείς, ενώ βρεθήκαμε αρρωγοί με τη Μονή, μας σταματήσαν, ας πούμε, πολιτικοί, πολιτικάντες, πολιτικές. Επειδή ακούστηκε και προηγουμένως από άλλες κυρίες, να πούμε λίγο γιατί είναι η Αγία Σκέπη, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Είναι κέντρο απεξάρτησης ναρκωτικών ουσιών. Είναι, η έδρα του είναι στην Κύπρο και ιδιωτικό είναι, δεν είναι κρατικό. Και βοηθάει, έχει επιτυχία περίπου 95% σε ό,τι έχει σχέση με τις Ελλάδες, τα προγράμματα, τα κλειστά που έχουν επιτυχία ένα 10 με 15%. Και το ευχάριστο είναι ότι γίνονται καλά τα παιδιά και ξανάρχονται εδώ πέρα υγιείς άνθρωποι και ευχαριστούν. Εκεί είναι το μεγάλο θαύμα, πρέπει να έρθετε να το δείτε, να το ζήσετε από κοντά. Οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά όπως είπα και πριν, η δυσκολία κάποιου να αλλάξει τη ζωή είναι πολύ πιο μεγάλη από τη δική μας. Είναι όμως, επειδή είναι και το μοντέλο της θεραπείας τέτοιο, που όλοι ζούμε μαζί και όλοι εδώ μοιραζόμαστε τον εαυτό μας, όλοι έχουν να πάρουν πάρα πολλά. Ένιωθα ότι εξευθελιζόμουν για μια ουσία και ότι επέτρεπα στους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν εναντίον μου, χωρίς να μπορώ να αντιδράσω και να βγω από πάνω. Θυμάμαι που η μάνα μου ήρθε μια φορά στο διαμέρισμά μου για να μου φέρει φρούτα και τελικά την άνοιξε ο σπιτονικοκύρης στην πόρτα και με βρήκαν κάτω με τη Σίλβια καρφωμένη στο χέρι. Μόλις που προλάβανε να πάνε στο νοσοκομείο. Δεν θέλω να ξαναπάω φυλακή. Δεν θέλω να μπαίνω βγαίνω σε ψυχιατρικές κλινικές και να με κάνω ό,τι θέλουν οι άλλοι. Κουράστηκα να κλέβω τους δικούς μου και άρχισα να μην νιώθω καλά με αυτό. Μανά, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που σε εκμεταλλεύτηκα, που σε χειρίστηκα και προσπαθούσα να σε ξεγελάσω. Που σε απογοήτευσα και σε έκανα να ντρέπεσαι για εμένα. Για τα προβλήματα που σου δημιούργησα. Είμαι τώρα 11 μήνες καθαρός. Και προσπαθώ να κάνω μια νέα αρχή στη ζωή μου. Και θέλω να σε νιώσω κοντά μου. Πίσω από αυτά όλα δεν κρύβεται παρά ένας γέροντας Ιωσήφ και μια μονή βατοπεδίου. Διότι και εγώ εκ της μονής βατοπεδίου εξήρθα κατ' εντολή του γέροντος και πήγα στην Κύπρο. Και αυτή η κίνηση που έκαμε ο αείμνης του γέροντάς μας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η αγάπη του και τη μέρημνά του να βοηθήσει την Εκκλησία. Πάει και το σπίτι μας. Και όπου και αν πήγα και ζήτησα βοήθεια, νομάρχη, δήμαρχο, παντού, κανένας, όλοι πίστες οι πόρτες. Και όταν πήγα στο μοναστήρι και εκεί είδα την βοήθεια, φτιάξαν το σπίτι, όπως τα βλέπετε εδώ μέσα, τα μπάνια, πόρτες, έπιπλα, κουζινικά, ντουλάπια, τα πάντα. Ο Θεός βλέπει, λέει, ποιον βοηθάμε, τι κάνουμε, αλλά εγώ το διατυμπανίζω, ανά πάσα, ό,τι ώρα, όπου βρεθεί κάποια συζήτηση, το λέω όχι μόνο εμένα που βοήθησαν, αλλά έχω δει και άλλα άτομα, σπίτια ολόκληρα να φτιάξουν με έπιπλα, με τα πάντα. Βοήθησαν τα πράγματα όλα αυτά, η κρεβατοκάμαρα, το σαλόνι, η κουζίνα, τα πάντα, ψυγείο, πλυντήριο μας έδωσαν, τα πάντα. Μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν αυτό το μοναστήρι, σαν αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί. Βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ. Χωρίς αυτούς θα ήμασταν πολύ... Η Μονή Βατοπεδίου ετοιμάζεται να φτιάξει ειδικό σχολείο τους Άγιους Θεόδωρους που θα περιλαμβάνει και ξενώνα για τα παιδιά με διανοητική αναπηρία που δεν έχουν γονείς. Όλα τα παιδιά δεν έχουν γονείς, θα μένουν στην κοινή του σύλλογο. Να κάνουμε καινούριο σχολείο, θα περάσουμε καλά την ημέρα του Σεπτέμβριο και θα είμαστε εκεί. Έγινε κοσμογονία εδώ πέρα σε επίπεδο φιλανθρωπίας δηλαδή. Αυτήν την ιστορική Ιερά Μονή Δημήτρη μερικοί έχουν καταφέρει και την έχουν υποβαθμίσει στις συνειδήσεις πολλού κόσμου δυστυχώς. Νομίζω ότι όσα ακούσαμε ήταν πολύ χρήσιμα, γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει κάποια στιγμή τι γίνεται
Και έστω και αυτές οι αναφορές απλών ανθρώπων πέρα από τους Μητροπολίτες οι οποίοι μίλησαν από τις προσωπικές τους εμπειρίες, καλό είναι να ακούγονται. Εν πάση και όλοι εμείς που κατηγορούμε εύκολα συχνά όλους αυτούς τους μοναχούς εκεί, να βάλουμε μυαλό. Και πραγματικά το θέμα αυτό έχει συζητηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Μπορώ να πω ότι έχει κουράσει πολύ κόσμο με τη συνεχή επανάληψή του, αλλά όσο κάποιοι συνεχίζουν να προκαλούν και να προσπαθούν να φορτώσουν όλα τα κακά σε ένα μοναστήρι που έχει κάνει έργο, τόσο θα παίρνουν τις απαντήσεις τους. Προχωράμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άλλο θέμα που θέλεις να σχολιάσεις πριν περάσουμε στη σημερινή. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω έτσι, θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές να πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Ήταν όπως ήταν αναμενόμενο η επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, που έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και συναντήσεις του με τον Πατριάρχη. Είδαμε λοιπόν πολλές ωραίες δηλώσεις, είδαμε αδελφικούς ασπασμούς, είδαμε γενικώς μια ατμόσφαιρα χαράς και ενότητας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν. Το θέμα είναι ποια είναι η ουσία, πέρα από αυτά που είδαμε που κάλυψαν οι τηλεοπτικές κάμερες και ο φωτογραφικός φακός, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ουσία πέρα από όλα αυτά. Γιατί το να μιλάς με κάποιον, να τον καλωσορίζεις κάπου, ή αυτός να σου πλέκει το εγκόμιο και να μην υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και επίλυση των προβλημάτων, δεν νομίζω ότι αυτό έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι για το συγκεκριμένο θέμα της επίσκεψης του Πάπα, όσο και των διαλόγων μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, θα έχουμε ίσως την ευκαιρία στην επόμενη ή στις επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε με κάποιον πιο αρμόδιο από εμάς που θα μας πει περισσότερα. Πάντως, ας είμαστε ψύχρεμοι και ας κρατάμε τις ισορροπίες, ας μην κινούμαστε στα άκρα. Το λέω αυτό ότι, για το λόγο του ότι σαφώς και κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν, μας φαίνονται τουλάχιστον ύποπτα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά που κάποιες φορές τραβάει το σκηνή χωρίς λόγο. Θέλω να πω ότι ακούγαμε και ακούω ακόμα και σήμερα πολλούς που μιλάνε για συλλήτουργα και ότι έχει συλλειτουργήσει. Δεν υπάρχει κανένα συλλήτουργο, να πούμε στους ακροατές. Είναι άλλο η συμπροσευχή και άλλο το συλλήτουργο, έτσι. Δεν τάσσομαι υπέρ ή κατά του Πατριάρχη. Απλά λέω ότι στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Εκκλησία με αυτά που γίνονται, ας μην επιβαρύνουμε και εμείς. Ας κρατάμε λίγο μια απόσταση από το θέμα, το παρακολουθούμε στενά. Και όπως είχε πει και ο Δημήτρης Λυκούδης, που τον είχαμε καλεσμένο την περασμένη εκπομπή, κάποια πράγματα που θέλουν να περάσουν οι μεγάλοι της γης, ο ίδιος ο Θεός θα τους τα ανατρέψει. Έτσι. Ελπίδα σε έχουμε και πίστη. Εντάξει, εννοείται αυτό. Βέβαια, όσον αφορά το συλλήτρωγο που είπες, θα πω μόνο την Κυριακή που έγινε η συνάντηση αυτή, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη, Πάπα και Πατριάρχη. Πριν είχε λειτουργήσει ο Πάπα σε δική τους Εκκλησία. Μόνος του. Βλέπουμε στην Κωνσταντινούπολη πάντα, στην Καθολική Εκκλησία. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές ακόμα. Βέβαια, δεν το σύμφω. Γι' αυτό σου είπα ότι πέρα από όλα αυτά, τους ασπασμούς, τα γέλια, τις χαρές, όλη αυτή τέλος πάντων την εικόνα που μας έδειξαν και τα μέσα και μίλησαν κιόλας και για νέα εποχή στη σχέση μεταξύ Φαναρίου και Ρώμης. Πέρα από όλα αυτά, η ουσία ποια είναι, υπάρχει ουσία? Γιατί άμα δεν υπάρχει ουσία, καταλήγουμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη λέξη που λέγεται υποκρισία. Το να συζητώ, ας πούμε, εγώ με σένα, να έχουμε διαφορές μεγάλες, να υπάρχουν τεράστια θέματα μεταξύ μας και να μαζευόμαστε, να τρώμε μαζί, να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις, χωρίς κάνει μια διευθέτηση των διαφορών μας, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα, γιατί άκου να δεις τι έχει γίνει τελευταία. Πολλοί φέρουν την καταστροφή. Νομίζουν ότι πάμε για ένωση, πάει για κατάλυση γενικότερα η Ορθοδοξία κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, έτσι. Ας μην φέρουμε την καταστροφή. Είπαμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι σωστά κατά την ταπεινή μας γνώμη, αλλά ας μην καταστροφολογούμε κιόλας, γιατί μερικά πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα να συμβούν, έτσι. Ναι, δεν είναι, και πιστεύω κι εγώ ότι ο πιστός λαός επαγγελπνή δεν θα αφήσουν τόσο εύκολα, πως υπάρχουν και ιεράρχες και ιερείς οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν σε περίπτωση που καταπατηθούν ιεροί κανόνες ή παραδόσεις της Ορθοδοξίας μας.
Και για να κλείσω το θέμα, θα πω ότι και λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε μία ένωση σε εισαγωγικά, μία ψευδοένωση με την περίφημη σύνοδο της Φεράρας. Όμως εκεί υπήρχε έστω ένας ιεράρχης, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο οποίος ύψωσε το ανάστημά του. Ναι, και... ναι. Και όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία των Ορθοδόξων, που είχαν υπογράψει όλη την ένωση, ο μόνος που ο κόσμος επιδοκίμασε και τάχθηκε μαζί του ήταν ο Άγιος Μάρκος. Και έτσι λοιπόν, εξαιτίας του λαού, η ένωση αυτή κατέρευσε. Δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει πράξη. Παρότι είχαν υπογραφεί κείμενα, χαρτιά, είχαν γίνει συμφωνίες επίσημες κτλ. Λοιπόν, αναμένουμε και προχωράμε εμείς σήμερα. Να σου πω, Δημήτρη, πήρε το αυτί μου και το μάτι μου κάτι περί μισογυνισμού, λέει, της Ορθοδοξίας, ε. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ίσως υποβιβάζουμε την εκπομπή σε άλλο επίπεδο, αλλά αναφέροντάς το, αλλά πρέπει να γίνει αναφορά, γιατί όπως πάντα υπάρχουν κάποιοι σε εισαγωγικά καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ευρεία δημοσιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι πούνε, ό,τι βλακεία πούνε, το κάνουν σημαία, ειδικά όταν αυτό αναφέρεται εναντίον της Ορθοδοξίας. Είπε λοιπόν ένας ο οποίος κάνει σάτυρα, και ο λεγόμενος Τζίμις Πανούσης είπε ότι, λέει, είναι μισογενική η Ορθοδοξία, επειδή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται μόνο για τα λούσα και κάτι τέτοια. Και γι' αυτό ο ίδιος δεν είναι Ορθόδοξος, γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί το μισογενισμό της Ορθοδοξίας. Η απάντηση λοιπόν στα όσα τραγελαφικά είπε είναι ότι η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός, ο ίδιος ο Χριστός, και είπε ότι ήταν η πρώτη θρησκεία, ας πούμε, στα χρονικά, ο οποίος έβαλε μαζί στο ίδιο επίπεδο τον άνδρα και τη γυναίκα. Υπήρξε η απόλυτη ισότητα, αυτή την οποία κάποιοι προσπαθούν ακόμα να πετύχουν, έχει επιτευχθεί εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από την Ορθοδοξία. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα, έτσι να το πούμε αυτό. Ναι, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι σε εισαγωγικά και κυρίες οι οποίοι κατηγορούν για μισογυνισμό την Ορθοδοξία, επειδή λέει, ας πούμε, ένα παράδειγμα ότι δεν επιτρέπεται είσοδος γυναικών στο Άγιο Όρος, όπου ξέρουμε ότι λατρεύεται η Υπεραγία Θεοτόκος εκεί και ότι είναι η γερόντισσα του Αγίου Όρους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος είναι μισογύνης εξυμνεί τόσο την Παναγία και γενικώς έχει τέτοια ευλάβεια στην Παναγία. Έτσι. Και επίσης να πούμε ότι γυναικεία μοναστήρια υπάρχουν πάρα πολλά σε ολόκληρη τη χώρα. Και επίσης υπάρχουν και άβατα γυναικεία μοναστήρια στους άντρες. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι ορθόδοξες μοναχές έχουν κάποιο πρόβλημα με το ανδρικό φύλο? Φυσικά και όχι. Απλώς είναι δικαίωμα του καθενός, κάθε μονής, να επιλέξει αν θα είναι άβατο στο άλλο φύλο ή αν θα είναι προσβάσιμο παντού. Κοίταξε να δεις, επειδή λίγοι γνωρίζουν, το έχουμε ξαναπεί σε παλαιότερη εκπομπή μας, λίγοι είναι κατηχημένοι άνθρωποι δυστυχώς, όχι ότι εμείς είμαστε έτσι, δεν το λέω με αυτή την έννοια, ωστόσο θέλω να αναφέρω το εξής και να πω πως και εσύ λογικά θα το ξέρεις αυτό, Δημήτρη, ότι η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία έχει την αξία της ήδη από την Θεοτόκο, η οποία έχει θέση. Έχει δηλαδή κάνει την εμφάνισή της από τον Παράδεισο ακόμα. Αυτό πολλοί το ακούνε περίεργα. Σου λέει ποιο Παράδεισο? Στον Παράδεισο έχουν την Εύα οι περισσότεροι στο μυαλό. Αλλά είναι αυτό που λέμε πριν, ότι αν ασχολιόμασταν λίγο με τις γραφές, θα βλέπαμε ότι στις γραφές από τότε, από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, αναφέρεται η Παναγία. Διαβάζω το σχετικό που λέει ότι «και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός», μετά την πτώση είναι αυτό, να πω, «και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου συντρίψει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρνα». Δηλαδή, τι λέει εδώ, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, ο Θεός μιλάει για τον Χριστό, ο οποίος θα γεννηθεί κατά τρόπο υπερφυσικό από γυναίκα παρθένου, τη Μαρία, ο οποίος μόνος αυτός από όλους τους ανθρώπους δικαιούται, όπως λέει, να ονομάζεται σπέρμα γυναικός. Να κάνω και μια παρένθεση εδώ, τώρα μακρηγορούμε λίγο, αλλά μου δίνεται και αφορμή με αυτό που διαβάζουμε τώρα. Να πω, μιας και κάναμε και εισαγωγή περί Χριστουγέννων πριν, βλέπουμε στις γραφές, Δημήτρη, να λένε ότι ο Υιός του Θεού θα γεννηθεί από γυναίκα. Και λένε μερικοί περιπαικτικά, μα από τι θα γεννηθεί, από άντρα? Εδώ όμως φαίνεται το ακατήχητο που λέγαμε πριν και η εσχεμένη πολλές φορές αμάθεια, γιατί αν διάβαζαν όλη τη γραφή ή τουλάχιστον και μερικά μέρη της ακόμη, θα έβλεπαν ότι Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε
τον Ιακώβ. Έτσι, Ιακώβ γέννησε Ιούδα, δηλαδή οι άντρες γεννάνε, όπως λένε και οι γραφές, και οι γυναίκες τίκτουν. Χριστός ετέχθη, λέμε. Αλλά όπως έλεγε η Δημήτρη και ο μακαριστός ο Δημήτρης Παναγόπουλος, ακούω λέει μερικούς άντρες που παραπονιούνται για το τι παιδί θα τους κάνει η γυναίκα τους. Αγόρι ή κορίτσι, ό,τι της έσπειρες θα σου κάνει, αγαπητέ, έλεγε. Η γυναίκα είναι ένα περιβόλι που ό,τι της πήρεις θα θερήσεις. Φασόλι, φύτεψε το περιβόλι, φασολιά θα σου βγάλει, ντομάτα, ντοματιά. Έτσι και η γυναίκα. Η Γραφή λοιπόν είναι το πιο άρτιο βιβλίο, με ακρίβεια και συνέπεια σε όλα. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα όμως. Συνέχιζε λοιπόν η Γραφή και λέει ότι η δε μητέρα του Χριστού, του Θεού, η Θεοτόκος και ο Υιός, θα σου καταπατήσουν και θα σου συντρίψουν την κεφαλή και θα ανατρέψουν όλα τα δόλια σχέδιά σου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, Δημήτρη, ότι η πίστη μας ολόκληρη στηρίζεται σε μια γυναίκα, που χωρίς αυτήν τίποτα δεν θα είχαμε. Σήμερα δηλαδή, μάλλον σε αυτό το μήνα, Χριστούγεννα θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Αν δεν υπήρχε Θεοτόκος, θα γιορτάζαμε Χριστούγεννα. Και επίσης βλέπουμε, όπως είπες και εσύ πριν, όλο το Άγιο Όρος απαγορεύει την είσοδο στη γυναίκα, αλλά όλοι είτε προσωπικά είτε ομαδικά στις ακολουθίες, γυναίκα τιμούν, μία, την γυναίκα. Τι να πούμε τώρα. Για να πούμε και το πιο γνωστό, ας πούμε, που θα έπρεπε να ξέρει, να ξέρουν όσοι λένε τις αστήρικτες θεωρίες τους, ότι ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του αναφέρει συγκεκριμένα «Ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς, εις ευθέν Χριστό Ιησού». Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ήταν σε μια εποχή που η θέση της γυναίκας ήταν ελάχιστα καλύτερη από τη θέση των δούλων, των σκλάβων, τόλμησαν οι χριστιανοί τότε να πούν αυτό. Λοιπόν, και πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο χριστιανισμός καθαγίασε τη θέση της γυναίκας, γιατί ξέρουμε ότι στα ειδωλολατρικά δόγματα, ας πούμε, η γυναίκα ήταν απλώς ένα συμπλήρωμα αναγκαστικό για την οικογένεια και μόνο, ή πολλές φορές τη χρησιμοποιούσαν σε διάφορες θεότητες οι οποίες δεν είχαν ηθική κτλ. Λοιπόν, μετά στο Ισλάμ η θέση της γυναίκας είναι γνωστή ποια είναι, τη βλέπουμε όλοι και στη σημερινή εποχή. Οπότε θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία η οποία εξύψωσε τη γυναίκα μαζί με τον άντρα. Ποτέ δεν διαχώρησε τον έναν πάνω από τον άλλον ή κάτω από τον άλλον. Αν μου επιτρέψεις ένα λεπτό, νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα το θίγει πολύ ωραία ο Γέροντας Παΐσιος. Έλεγε στο βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» ότι ο Ανήρ, λέει η Γραφή, εστί κεφαλή της γυναικός. Δηλαδή ο Θεός κανόνισε, ο Γέροντας Παΐσιος τα λέει αυτά, ώστε ο άνδρας να αφεντεύει στη γυναίκα. Να αφεντεύει η γυναίκα στον άντρα είναι ύβρις στον Θεό. Ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και ο Αδάμ είπε για τη γυναίκα «Τούτον νυν, οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Η γυναίκα, λέει το Ευαγγέλιο, πρέπει να φοβάται τον άντρα, δηλαδή να τον σέβεται. Και ο άντρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα. Μέσα στην αγάπη είναι ο σεβασμός. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. Αυτό το αγαπώ, το σέβομαι. Αυτό το οποίο αγαπώ, το σέβομαι κιόλας. Και αυτό το οποίο σέβομαι, το αγαπώ. Δηλαδή δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ένα πράγμα είναι και τα δύο. Οι άνθρωποι όμως φεύγουν από την αρμονία του Θεού και δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι ο άντρας παίρνει στραβά αυτό που λέει το Ευαγγέλιο και λέει στη γυναίκα: «Πρέπει να με φοβάσαι». Μα αν σε φοβόταν, δεν θα σε παντρευόταν. Είναι και μερικές γυναίκες που λένε: «Γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα? Αυτό δεν το παραδέχομαι. Τι θρησκεία είναι αυτή? Δεν υπάρχει ισότητα». Αλλά βλέπεις τη λέει Αγία Γραφή. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Φόβος Θεού είναι ο σεβασμός προς τον Θεό, η ευλάβεια, η πνευματική συστολή. Αυτός ο φόβος σε κάνει να αισθάνεσαι δέος. Είναι κάτι το ιερό. Η ισότητα που ζητούν οι γυναίκες με τους άνδρες μόνο ως ένα σημείο μπορεί να ισχύσει. Σήμερα στις γυναίκες, επειδή εργάζονται και ψηφίζουν, μπήκε ένα αρρωστημένο πνεύμα και νομίζουν ότι είναι ίσες με τους άνδρες. Φυσικά οι ψυχές ίδιες είναι. Αλλά όταν ο άνδρας δεν αγαπάει τη γυναίκα και η γυναίκα δεν σέβεται τον άνδρα, δημιουργούνται σκηνές στην οικογένεια. Παλιά το να αντιμιλήσει η γυναίκα στον άνδρα το θεωρούσαν πολύ βαρύ. Τώρα μπήκε ένα αλήτικο πνεύμα. Τότε τι όμορφα ήταν, και κλείνει λέγοντας: «Έχω γνωρίσει ένα ανδρόγυνο που ο άνδρας ήταν πολύ κοντός. Και η γυναίκα, μια ανδρογυναίκα, ψηλή μέχρι εκεί πάνω. Αφού 180 οκάδες ητάρι, το ξεφόρτωνε από το κάρο μόνη της. Μια φορά ένας εργάτης, ψηλός κι εκείνος, πήγε να την πειράξει. Και εκείνη τον άρπαξε και τον πέταξε πέρα σαν σπιρτόξυλο. Αλλά να βλέπατε τι υπακοή έκανε στον άντρα της, πώς τον σεβόταν. Έτσι κρατιέται η οικογένεια. Αλλιώς δεν γίνεται». Από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή». Ναι. Νομίζω ότι αυτά θα ακουστούν σε κάποιους περίεργα και μισογενικά. Αλλά όταν κάποιος ξέρει ελληνικά στοιχειοδός,
θα καταλάβει ότι ο φόβος, όπως λέει και ο Γέροντας, δεν είναι φόβος όπως τον εννοούμε, είναι ο σεβασμός. Λοιπόν, και ο φόβος Θεού, για παράδειγμα, όπως όταν ακούμε και πάμε να κοινωνήσουμε και λέμε «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», δεν πάμε με κάποιο φόβο τρέμοντας, ας πούμε, να κοινωνήσουμε. Καλό είναι να υπάρχει μια κατανόηση της γλώσσας μας και όσοι δεν μπορούν να την κατανοήσουν να μην εκτίθενται με αυτά που λένε. Και είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο που έλεγε ότι γενικά το πρόβλημα της γυναίκας έχει βρει τη λύση του μέσα στο φως του Ευαγγελίου. Γνωρίστε, λέει, λοιπόν, πρώτα τις μαθήτηρες του Χριστού, τις μυροφόρες, τις διακόνησες, τις μάρτυρες, τις αγίες της Εκκλησίας μας, μελετήστε τη ζωή τους, θαυμάστε την αρετή τους, ζηλέψτε τη δράση τους, μιμηθείτε το παράδειγμά τους και μετά ας μιλήσουμε. Ναι. Και όσον αφορά το άβατο του Αγίου Όρους που μερικές λένε ότι πρέπει να καταργηθεί, θα πω το πολύ απλό, ότι σε περίπτωση που καταργηθεί, εκείνες που το ζητήσανε δεν θα πατήσουν στο Άγιο Όρος. Αυτή είναι η υποκρισία τους, λοιπόν. Δεν τους ενδιαφέρει να καταργηθεί για να πάνε να δουν τα μοναστήρια, ας πούμε, και να συμμετέχουν στις ακολουθίες. Λες και έχουν εξαντλήσει όλα τα άλλα προσκυνήματα και τα έχουν επισκεφθεί και το Εδώ, Άγιο Όρος. Δεν πηγαίνουν πολλές από αυτές στην εκκλησία της γειτονιάς τους. Ναι. Τους ενδιαφέρει να καταργηθεί για να, όπως και πολλούς άλλους κύκλους, για να εμπορευματοποιηθεί το Άγιο Όρος, να ισοπεδωθεί από ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλα κέντρα, να εκοσμικευτεί και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Αυτός είναι ο λόγος που επιθυμούν την κατάργηση του Αβάτου. Και να μπουν στο Άβατο Άγιο Όρος ποιες, αυτές οι οποίες, Δημήτρη, το λέω με λύπη, έρχονται και εδώ στα δικά μας τα μετέωρα και όταν τους κάνουν μια απλή παρατήρηση, ότι ξέρεις κάτι, βάλε λίγο μια ποδίτσα εκεί στην είσοδο, αντιδρούν. Τώρα έδειξες ένα μεγάλο θέμα, το έχω δει και εγώ στις επισκέψεις μου στα μετέωρα, όπως και σε άλλα μοναστήρια. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το εξής, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε την αναφορά αυτή, ότι σε ορθόδοξες γυναίκες άλλων κρατών, όπως η Ρωσία, η Γεωργία, η Ρουμανία και τα λοιπά, βλέπω, παρότι βλέπω και νέες κοπέλες και έρχονται με τα γκρουπ και με τα πούλμαν, λοιπόν, βλέπω ότι έχουν μια ευλάβεια όταν μπαίνουν μέσα σε ένα μοναστήρι, η οποία στις δικές μας γυναίκες και στους άντρες φυσικά δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να αντιδράσουν, δηλαδή, άμα τους πεις «Θα πάμε σε μοναστήρι, ντύσου λίγο πιο σεμνά», ας πούμε. Ενώ οι Έλληνες και οι άντρες και οι γυναίκες, μόλις τους πεις ότι πρέπει να σεβαστείς τον ιερό χώρο ενός μοναστηριού, κατευθείαν μιλάνε για καταπίεση, ότι δεν θα μου πεις εσύ τι θα φορέσω και όλα αυτά. Λοιπόν, δηλαδή, βλέπω ότι από εκεί που κάποτε η Ελλάδα ήταν πρότυπο, ας πούμε, ορθόδοξης χώρας σε αυτά τα θέματα, τώρα με θλίψη παρατηρώ ότι είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή. Δυστυχώς. Θέμα του σεβασμού. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε την καινοτομία να κάνουμε μία ώρα και 10 λεπτά πρόλογο. Ναι. Να συμβεί άλλο αυτό. Ο πρόλογος φαίνεται ότι κράτησε τη μισή εκπομπή. Εντάξει, δεν πειράζει, ακούστηκαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Ότι αυτά θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, έτσι. Ναι. Έγινε. Με στη σέριμια στα βαθύ, στις φυλές και στα βουνά, κι οι πουλούλου θα ανθούνε και λαϊδού. Εγκατέλειψαν τον κόσμο φίλους τους και συγγενείς, το Χριστό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς, το Χριστό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Πριν η πουλιά βασιλεύσει, πριν χαράξει η αυγή, το ιερό το κόμπο σκήνει και το συναξαριστεί, το ιερό το κόμπο σκήνει και το συναξαριστεί. Η Αγία Τράπεζα τους στα αγιασμένα φαγητά, όσο φτωχικά κι αν είναι τους εφραίνουν την καρδιά, όσο φτωχικά κι αν είναι τους
ξεφρένουν την καρδιά. Μας εφόρεσαν τώρα σου την Αγία Φορεσιά. Μας εδώσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθό. Μας εδώσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Έχετε καλή υγεία, φίλοι μου και συγγενείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθάει κανείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθάει κανείς. Επιστρέψαμε στο ραδιοφωνικό σταθμό Άγια Μετέωρα. Να ξαναδώσω μία τα email του σταθμού και της εκπομπής, τα οποία είναι το radio@agiameteora.net, radio@agiameteora.net και ellasorthodoxy@gmail.com, ellasorthodoxy@gmail.com. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μονής, της Ιεράς Μητροπόλεως, με συγχωρείτε, Γόρτινος, Πάτερ Ιάκωβο. Πάτερ, το είπα καλά, δεν ξέρω. Πολύ καλά το είπατε. Είχα άλλα στοιχεία στην αρχή, τελευταία πήρα σωστά, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Πολύ καλά το είπατε. Σας καλησπέριζουμε λοιπόν στο ραδιοφωνικό σταθμό Άγια Μετέωρα. Σας ακούει και ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Να είστε καλά, και εγώ σας χαιρετώ από την ιστορική Δημητσάνα. Να πούμε ότι ο πατήρ Ιάκωβος Κανάκης, που φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή, είναι αρχιμανδρίτης στην Ιερά Μητρόπολη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Και έγινε, ας πούμε, γνωστός εδώ σε εμάς στην εκπομπή και στους ακροατές μέσα από αυτό το προσκύνημα, το εκπληκτικό προσκύνημα που διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που διοργάνωσε ο ίδιος μαζί με κάποιους άλλους νέους στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Θα θέλαμε λοιπόν, Πάτερ Ιάκωβε, μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, να μας πείτε λίγα λόγια πώς εσείς αποφασίσατε και καταφέρατε τελικά, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται περί ενός μικρού κατορθώματος να περπατήσει κανείς νύχτα στις καιρικές συνθήκες της εποχής τόσα χιλιόμετρα για να φτάσει στο μοναστήρι της Προυσιώτισσας. Κύριε Σωτηρόπουλε και στους αγαπητούς ακροατές απευθύνομαι. Καταρχήν το κείμενο που διαβάστηκε την προηγούμενη φορά πολύ μας συγκίνησε όσοι είχαμε μετέχει σε αυτήν την πορεία, και όταν το διαβάζατε πραγματικά και συγκινηθήκαμε και ήταν σαν να το ξαναζήσαμε από την αρχή. Ναι, αν και μπορώ να πω ότι δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια αυτές τις στιγμές που πιθανό να ζήσατε εκεί. Αυτό είναι άλλη πραγματικότητα, είναι αλήθεια αυτό, ότι οπωσδήποτε δεν μπορείς να το αποτυπώσεις αυτό το βίωμα, και να σας πω ίσως και το βίωμα του καθενός, γιατί αυτό μπορεί να ήταν ένα κείμενο από εμάς, κάποιο άλλο παιδί που συμμετείχε θα έγραφε κάτι άλλο ακόμα καλύτερο, με την έννοια ότι είναι πραγματικό. Γι' αυτό σας κάνω είναι κάτι προσωπικό του καθενός. Να βοηθήσω τη ροή της κουβέντας. Καταρχήν, για τι ηλικίες μιλάμε νέων που συμμετείχαν σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι από 18 ετών μέχρι 40 και κάτι ετών. Ουσιαστικά νέοι άνθρωποι είναι. Νέοι άνθρωποι είναι. Ήθελα να σας πω καταρχήν ότι δεν το ξεκινήσαμε αυτό έτσι τυχαία. Ναι. Διαβάζοντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, με την οποία αγαπούμε ιδιαίτερα, όσο και την Καινή βεβαίως, αλλά επειδή η Παλαιά παραγωνίζεται στην εποχή μας, γι' αυτό το λέω, διαβάζοντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε ότι αυτά τα προσκυνήματα που λέγονται στην εκκλησιαστική γλώσσα ιεραποδημίες υπήρχαν και τις τελούσαν, ας πούμε, τις πραγματοποιούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι προ-Χριστού, λέω ακόμα. Ένα σπουδαίο προσκύνημα ήταν το προσκύνημα της Σιλό και άλλα προσκυνήματα. Και μετά στην πορεία βλέπουμε ότι τέτοιες ιεραποδημίες έχουμε μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα. Και τώρα έχουμε, δηλαδή, και άνθρωποι και στις μέρες μας το κάνουν αυτό. Ίσως να μην το κάνουν βράδυ, να μην το κάνουν χειμώνα που έγινε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αλλά γενικώς μέσα στην εκκλησιαστική μας παράδοση υπάρχει αυτή η οδηπορία, το προσκύνημα,
πολλοί άνθρωποι για διάφορους λόγους τώρα το προτιμούν με το αυτοκίνητο, δηλαδή με μία άνεση θα έλεγα. Όμως πάντοτε υπήρχε και άρα αυτό που κάναμε εμείς δεν είναι κάτι πρωτότυπο, γιατί όταν κάποιος το ακούει τώρα κάπως ξαφνιάζεται. Και θετικά κάποιος ξαφνιάζεται, αλλά δεν είναι να ξαφνιαστείς, διότι αυτή ήταν η παράδοση. Το ότι δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα σήμερα πρέπει λίγο να μας ανησυχεί. Ναι, είπατε ότι κάποιος ξαφνιάζεται με το που το ακούει αυτό στη σημερινή εποχή. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα στην εποχή που ζούμε, που ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τον Θεό και όχι απλώς για προσκύνημα χιλιομέτρων δεν ξεκινάει, αλλά πολύ συχνά ούτε καν για να πάει στην εκκλησία της γειτονιάς του. Να σας πω κάτι. Εμένα μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Το ότι το κάνει κάποιος και το παρατηρώ στην περιοχή μας, να έρχονται άνθρωποι να ξενυχτούν κυνηγοί. Ναι. Οι οποίοι κάνουν απίστευτα χιλιόμετρα οδηπορίας μέσα σε ταλαιπωρία, σε κίνδυνο, και το κάνει αυτό για να σκοτώσει, ας πούμε, ένα ζωντανό. Ή κάποιοι άλλοι, επειδή υπάρχουν κάποια πιστοποιημένα από ευρωπαϊκά, πώς το λένε, κάποια μονοπάτια πιστοποιημένα, τα οποία έρχονται και κάνουν, οδηπορούν μέσα σε αυτά και πηγαίνουν μέσα στο βουνό ή κάνουν το rafting, όλα αυτά στο ποταμό Λούσιο κτλ. Αυτό το πράγμα, ξέρετε τι κόπο έχει και τι έξοδα. Αυτό είναι το θέμα, ότι δηλαδή η σημερινή εποχή κάποιος δοκιμάζεται και κοπιάζει για οτιδήποτε άλλο εκτός από κάτι που έχει σχέση με το Θεό. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, αυτό θέλω να πω. Και εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε τα ερωτηματικά και τις ανησυχίες μας και οι κληρικοί και όσοι αγαπούμε την Εκκλησία. Δηλαδή τι έχουμε κάνει και δεν το αγαπούν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Καταλάβατε. Ναι, αυτό είναι που με ανησυχεί. Δηλαδή γιατί το κάνει κάποιος αυτό φυσιολάτρης για να θαυμάσει το ηλιοβασίλεμα ή για να θαυμάσει ένα συγκεκριμένο τοπίο και δεν μπορεί να... Και λατρεύει την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Δηλαδή χαίρεται για όλο αυτό και δεν αναγάγει όλο αυτό σε αυτόν που τα έφτιαξε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και όπως είπατε κι εσείς, οι ευθύνες είναι όλων μας. Mm-hmm. Αλλά μιας κι εσείς είστε κοντά στους νέους ιδιαίτερα, θα ήθελα να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορούμε να φέρουμε όλους αυτούς τους νέους, ειδικά κοντά στην Εκκλησία, και γιατί μέχρι στιγμής έχουμε αποτύχει σε αυτό. Ναι, πραγματικά αυτό που λέτε είναι επί των τύπων των ύλων, ας πούμε. Είναι φοβερό ερώτημα αυτό και φοβερή απορία και φοβερός προβληματισμός. Τι έχουμε κάνει και δεν τα έχουμε καταφέρει. Εγώ πιστεύω ότι στην Εκκλησία μας δεν την έχουμε κάνει... Πώς να του πω, να θέλγεται κάποιος, όταν ακούει, μου κάνει εντύπωση, όταν κάποιος μου λέει τι ώρα τελειώνει η λειτουργία, Πάτερ. Ναι. Δεν με έχει ρωτήσει κανείς τι ώρα ξεκινάει. Πριν καν δηλαδή έρθει στην εκκλησία, ρωτάει τι ώρα τελειώνει. Ναι, πέστε μας, ή στο γάμο, πόση ώρα κρατάει. Ναι. Τι ώρα τελειώνει, πόση ώρα κρατάει. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί μέσα στο ναό και θα κοιτάει το ρολόι του πότε θα τελειώσει, πότε θα βγει. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε ευθύνη σε αυτό, γιατί δεν κάναμε θελκτική την εκκλησία. Καταλαβαίνετε πώς το λέω την εκκλησία, η εκκλησία είναι θελκτικοτάτη, αλλά εμείς που είμαστε μέσα στην οργάνωσή της, ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί δεν την έχουμε κάνει θελκτική, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Έχω κάνει μια σκέψη πάνω σε αυτό. Και το συζητάω και με τους ανθρώπους και που κάνουν τις συνάξεις μας και στο καθηγητικό. Τι βλέπετε, και ρωτάω και τα παιδιά, πέστε μου εσάς τι σας αρέσει ή τι δεν σας αρέσει. Εγώ νομίζω ότι δεν δίνουμε τη δυνατότητα μετοχής μέσα στο ναό, στους νέους. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος 2, 2.5 ώρες, 3 ώρες να μην κάνει τίποτα. Δυστυχώς δεν είναι στην κατάσταση της θεώσεως για να έχει μια συνεχή αέναη προσευχή κτλ. Ξέρετε πως είναι τα πράγματα.
Πάτερ Ιάκωβε, ο Νίκος είμαι. Ναι. Τι προτείνετε δηλαδή πάνω σε αυτό? Προτείνω να βρίσκουμε τρόπους να μετέχουν οι άνθρωποι. Και όταν το κάνουμε αυτό δεν είναι νεωτερισμός. Είναι επιστροφή στην παράδοση. Το να μετέχει όλο το εκκλησίασμα στην Θεία Λειτουργία, γιατί λειτουργία είναι έργο του λίτος, δηλαδή έργο του λαού. Δεν είναι έργο των ιερέων και ο ιερέας έχει την παρουσία του, αλλά είναι έργο όλων η λειτουργία. Θεωρώ ότι πρέπει να μετέχουν όλοι. Να μετέχουν όλοι στα ψαλτικά. Δεν είχαμε ποτέ έναν ψάλτη. Ο ψάλτης δεν ήταν εκεί για να μονοπολεί μέσα στις ακολουθίες και στη Θεία Ευχαριστία. Ήταν αυτό, ήταν ο μαέστρος. Ένας δηλαδή που ήξερε καλύτερη μουσική, βρισκόταν σε ένα βάθρο λίγο ψηλότερο, σχεδόν στη μέση του ναού, και ενώ έψεραν όλοι, προσπαθούσε να τους συντονίσει. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μετέχει κανένας στην υμνολογία μέσα στην εκκλησία και να υπάρχει ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι και ένας γέροντας άνθρωπος, να είναι καλά και αυτός που βοηθάει, που να μην αποδίδει και σωστά. Και έχουμε τώρα έναν ιερέα, έναν ψάλτη και κάποιοι άνθρωποι από κάτω που προσπαθούν κάτι να πιάσουν, να καταλάβουν το τι γίνεται. Εδώ βέβαια, αν μου επιτρέπετε και με συγχωρείτε, θέλει και λίγο προσοχή βέβαια, γιατί πολλοί θα βρουν την ευκαιρία να πούνε ότι δεν συμμετέχουν επειδή δεν καταλαβαίνουμε ίσως και τη γλώσσα. Όχι, όχι. Εκεί είμαι, εγώ προσωπικά είμαι εντελώς κάθετος σε αυτό. Έτσι. Πιστεύω ότι όπως το παιδί το στέλνουμε και εξοδευόμαστε να μάθει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κτλ. Και είναι μια ξένη άσχετη γλώσσα με εμάς, θα πρέπει να εντρυφήσουμε στη γλώσσα μας, δηλαδή δεν θα αλλάξουμε, δεν θα μεταφράσουμε, εμείς θα μάθουμε τη γλώσσα μας. Και ποια γλώσσα, έτσι, τη γλώσσα της προσευχής, τη γλώσσα του Θεού. Δηλαδή αν σκεφτείς ότι αυτή τη γλώσσα την είχε ο Άγιος Νεκτάριος στα χείλη του, έλεγε αυτά τα συγκεκριμένα λόγια που λέμε εμείς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που έφτιαξε τη Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή τα ίδια λόγια που αυτοί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, πιπίλησαν στα δικά τους στόματα, πόσο μάλλον εμείς. Είναι ασέβεια να το κάνουμε αυτό. Δεν θα χαμηλώσουμε την αξία. Εμείς θα πρέπει να ανέβουμε εκεί που πρέπει να ανέβουμε. Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή ότι πολλοί και ιερείς ακόμα μιλάνε για μετάφραση λειτουργικών κειμένων στη Δημοτική, άλλοι μιλάνε για άλλες παροχές, ας πούμε, που θα εκοσμικεύσουν την Εκκλησία, και θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς βλέπετε, συζητώντας με τους νέους, ο νέος θέλει να δει κάτι εκοσμικευμένο ή θέλει να δει κάτι αυθεντικό? Όπως το είπατε την καλύτερη λέξη. Ο νέος θέλει να δει ότι αυτό που βλέπει είναι αυθεντικό και πραγματικό και δεν είναι δήθεν. Δεν είναι κάτι άλλο. Και αυτό έγκυται και στη δική μας παρουσία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν πηγαίνει στο ναό, ο κληρικός, ο εφημέριος, ο ιερέας είναι ο επικεφαλής. Δεν το λέω με την έννοια της εξουσίας. Αλλά είναι ο άνθρωπος που έχουμε ταυτίσει με το ναό. Λοιπόν, αν δει αυτόν τον άνθρωπο να ζει πραγματικά αυτό που λέει, δεν είναι κούφιος λόγος, δεν είναι ψεύτικος λόγος, και δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι έχουν ένα αισθητήριο, και οι νέοι άνθρωποι έχουν ένα αισθητήριο φοβερό που αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που πραγματικά βιώνει την αλήθεια. Βλέπετε, πηγαίνουν άνθρωποι στο Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Ιάκωβο που γιορτάζουμε, σε όλους αυτούς τους γέροντες, και ενώ ήταν άσχετοι, συσσαγωγικά άσχετοι άνθρωποι με την Εκκλησία, ήταν το πρόσωπο των ανθρώπων αυτών, ο λόγος τους ήταν τόσο παρήγορος, παρηγορητικός, που κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αυτό που είμαστε πραγματικά. Που πρέπει να είμαστε πραγματικά. Όταν ο άνθρωπος, ο νέος, δει αυτό το πράγμα, τότε από μόνος του αφοπλίζεται, παραδίδεται και ακολουθεί αυτή την ωραία πορεία για το Θεό. Ναι. Όσον αφορά τα κηρύγματα που γίνονται στις εκκλησίες, στους ιερούς ναούς, υπάρχει... Τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε, να πούμε την αλήθεια.
Ναι. Δεν είναι λόγια αυτοί για να θελκθεί ένας νέος άνθρωπος. Εγώ θα ήθελα να το επεκτείνω λίγο. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ συχνά, το έχω παρατηρήσει και εγώ σε διάφορες εκκλησίες που πηγαίνω, ότι υπάρχουν κηρύγματα κουραστικά. Δηλαδή, επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια. Ακριβώς. Συχνά ο ομιλητής, θα το πω κιόλας και σε ακουστεί περίεργο, έχει μία έπαρση. Δηλαδή, θέλει πιο πολύ να κάνει σαν διάλεξη παρά ένα κήρυγμα το οποίο θα ωφελήσει το ακροατήριο. Ναι. Πώς πρέπει να είναι το κήρυγμα, δηλαδή πρέπει να είναι σύντομο, πώς πρέπει να είναι περιεκτικό, πώς πρέπει να είναι? Κοιτάξτε, αυτό που παρατηρούμε, όπως το λέτε, είναι ένας παγωμένος λόγος, ένας ξύλινος λόγος. Μας έχουν κουράσει οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, το είδαν αυτό οι άνθρωποι, αποστράφηκαν, έχουν αποστραφεί εντελώς όλο αυτό το πράγμα, αλλά αυτό το κάνουν εκείνοι για κάποιους λόγους. Εμείς που μιλάμε για μία αλήθεια, τι είναι αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, δεν πρέπει να έχουμε ένα λόγο πραγματικό, απλό, θεολογικό λόγο εννοώ. Δεν εννοώ λόγο, πώς να το πω, εκοσμικευμένο λόγο, εννοώ λόγο θεολογικό, αλλά με απλό τρόπο διατύπωσης, όπως έκανε ο Χριστός. Πώς κήρυττο ο Χριστός? Υπάρχει μεγαλύτερος ιεροκήρυκας από τον Χριστό? Ο Χριστός μίλησε με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, αλλά αυτά που έλεγε ήταν άκρος θεολογικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θίξατε είναι το θέμα της διάρκειας. Δεν μπορείς να μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει σταθεί τόσες ώρες όρθιος και να μιλάς πάρα πολύ, με πολλή ώρα, ας πούμε. Ναι. Θα πρέπει να έχεις δουλέψει όλη την εβδομάδα, από την Κυριακή που τελείωσε η λειτουργία, να ετοιμάζεσαι για το δεκάλεπτο που θα εκφωνήσεις την επόμενη Κυριακή. Εμείς πολλές φορές, εγώ σας λέω, το λέω και με τη διάθεση αυτοκριτικής αυτήν την ώρα, πολλές φορές με μια προχειρότητα κάνουμε αυτό το έργο. Άκουγα κάποιον Μητροπολίτη που έλεγε θα πρέπει να βγάλουμε μια κύκλιο να σταματήσουν τα κηρύγματα. Καλύτερα να σταματήσει το κήρυγμα. Ή να δίνεται από τη Μητρόπολη ένα κήρυγμα, ένα πεντάλεπτο, εφτάλεπτο κήρυγμα, προκειμένου να γίνεται αυτό, ή να μεταπηδά ο ιεροκήρυκας σε 50 θέματα. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ένα-δύο θέματα θα θίξεις κάθε φορά. Έχει καταντήσει το κήρυγμα συχνά σε πολλές εκκλησίες να είναι μια αγκαρία, ας πούμε, που γίνεται στο τέλος. Να τελειώνουμε, να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Και ο κόσμος θέλει να φύγει, φυσικά, επειδή, όπως είπατε και εσείς, έχει σταθεί σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ο ιερέας πιθανόν να πιστεύει ότι δεν θα έχει ανταπόκριση, έτσι κι αλλιώς, το κήρυγμα. Οπότε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τέτοια που είναι σαν αγκαρία. Εγώ έχω δει, σας λέω ότι, και το λέω σαν ακραία περίπτωση, έχω δει να φεύγουν στο κήρυγμα. Ναι, πολύ συχνά γίνεται αυτό. Ναι, να φεύγει στο κήρυγμα. Δηλαδή, είναι φοβερή απόρριψη πλέον. Και πρέπει αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να πούμε δεν μπορούμε, το κήρυγμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε αποφάσεις οικουμενικών συνόδων ότι πρέπει να κηρύττουμε. Θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο και θα εξηγήσει ο παπάς, πρέπει, το λέω απλά, ο παπάς πρέπει να εξηγεί το Ευαγγέλιο. Γιατί πολλές φορές γίνεται βήμα ο άμβωνας και για 1000 άλλα άσχετα πράγματα. Στο ναό δεν πηγαίνουμε ούτε να ακούσουμε για 500 κοινωνικά άλλα θέματα. Πηγαίνουμε να ακούσουμε λόγο Θεού. Και λόγο που ξεκουράζει. Και από μέσα του, και ο λόγος του Θεού έχει μια δυναμική μέσα του, πραγματικά, και ξεκουράζει τον άνθρωπο και τον δυναμώνει. Μου λέγε κάποιος άνθρωπος ότι εγώ την Κυριακή φορτίζω μπαταρίες για όλη την εβδομάδα. Ναι. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει. Εγώ φορτίζω την ψυχή μου, παίρνω δύναμη για μια εβδομάδα και ξαναπηγαίνω την άλλη Κυριακή για να ξαναπάρω για την επόμενη. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να διώγουμε τους ανθρώπους για κανένα λόγο. Αυτό που, λοιπόν, που έλεγα πριν είναι η μετοχή. Δηλαδή τα παιδιά, οι άνθρωποι πρέπει να μετέχουν στη λειτουργία. Να φαίνεται ότι είναι έργο όλων μας. Να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουμε τι είναι το μυστήριο. Να τους κάνουμε δώρο την εξήγηση της Θείας Λειτουργίας. Υπάρχουν πολύ ωραία κείμενα στην εποχή μας.
από σωστούς θεολόγους, πατερικούς θεολόγους, οι οποίοι έχουν κάνει ωραία εξήγηση της Θείας Λειτουργίας και πραγματικά απευθύνομαι στους ακροατές σας, αν διαβάσουμε αυτά τα κείμενα, την επόμενη φορά που θα πάμε στη Θεία Λειτουργία, άλλη μετοχή θα έχουμε. Πραγματικά θα το αισθανθούμε διαφορετικά. Εννοείται αν καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Αν καταλαβαίνουμε τι ακούμε και όχι μόνο πλέον ως μετάφραση, αλλά το τι γίνεται ακριβώς μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τι γεγονότα δηλαδή συντελούνται, ναι. Ακριβώς. Πάτερ, την αρχή σήμερα της εκπομπής μας έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές ότι μπήκαμε στο Δεκέμβριο, έχουμε ευχηθεί καλό μήνα και ότι οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Σε λίγες μέρες λοιπόν έρχονται Χριστούγεννα και δεν ξέρω πώς να το πω. Θα δούμε πάλι τις γνωστές εικόνες, το Χριστό στη Φάτνη. Θα ακούσουμε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας που θα μας αναγγείλουν τη γέννηση του Θεανθρώπου. Και αισθάνομαι πως κατά κάποιο τρόπο για άλλη μια χρονιά ο Χριστός και οι άγγελοι θα μας φωνάζουν πως να η λύση, να η σωτηρία, ήρθε. Αλλά πάλι για άλλη μια φορά μάταια, γιατί εμείς θα είμαστε απορροφημένοι, αν μπορούμε να το πούμε, από την ύλη, από ψεύτικους σωτήρες, από διάφορα κόμματα και ψευτοηγέτες. Και τελικά πάλι θα αναρωτιόμαστε αργότερα τι έφταιξε και όλα πήγαν στραβά. Και πάλι μετά από λίγο καιρό, άμα θέλουμε να το πάμε και λίγο παραπέρα, θα περιμένουμε το Πάσχα, την Ανάσταση και θα λέμε και χριστιανικά ρομαντικά λόγια για να είμαστε και μέσα στο κλίμα και επίκαιροι. Και τελικά περνούν οι μέρες, περνούν τα χρόνια, χωρίς να ωφελούμαστε στο ελάχιστο από τα τόσα συνταρακτικά γεγονότα που διαδραματίζονται, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κάθε χρόνο σε αυτές τις εορτές και οδεύουμε προς την απώλεια. Τι δεν κάνουμε σωστά στη σημερινή κοινωνία, Πάτερ, πού είναι το λάθος κατά τη γνώμη σας? Το λάθος μας είναι, θεωρώ, ότι όπως το λέτε, δεν βλέπουμε τον Χριστό. Δεν βλέπουμε τον Χριστό. Αν αφαιρεί κάποιος τώρα την εικόνα της γεννήσεως μπροστά του, της γεννήσεως του Χριστού, θα δείτε ότι στο κέντρο είναι ακριβώς αυτό το φερετράκι, γιατί φέρετρο είναι, ναι, που έχει μέσα τον Χριστό. Και γύρω από αυτόν πλέκονται όλα, η Παναγία, οι άγγελοι, τα ζώα, η δημιουργία, το σπήλαιο. Κέντρο, ακριβώς το κέντρο και γύρω από αυτόν είναι ο Χριστός. Θυμάστε ένα ποιηματάκι που μας λέγανε όταν ήμασταν στην παιδική μας ηλικία? Τώρα δεν λέγεται ούτε και αυτό από τους δασκάλους. Γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Ποιος είναι αυτός ο Μανώλης? Ο Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ. Ο μαζί μας είναι ο Χριστός. Εμείς τώρα έχουμε το Χριστό σε ένα βαλιτσάκι που όταν υπάρχει μια δυσκολία το ανοίγουμε γρήγορα, παίρνουμε κάτι μέσα για να δοθεί μια λύση, ας πούμε. Δηλαδή στην ανάγκη σκεφτόμαστε μερικές φορές το Θεό. Δεν είναι ο Χριστός το κέντρο της ζωής μας. Κάνουμε όλα τα άλλα και κάπου τον έχουμε αφημένο. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Ότι ο Χριστός δεν είναι κέντρο της ζωής. Είναι ένα παραγέμισμα στη ζωή μας. Και θα το θυμηθούμε σε κάποιες τέτοιες γιορτές που δεν ξέρω και εκεί αν τη ζούμε όπως πρέπει να τη ζούμε. Δηλαδή και αυτές οι γιορτές έχουν τόσο εκοσμικευθεί. Πραγματικά η διαφήμιση, το εμπόριο έχει μπει τόσο μέσα στις γιορτές αυτές που έχει αλλοιώσει εντελώς το νόημά της. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε, μπορούμε να φανταστούμε εμείς να τρώμε τα Χριστούγεννα και να υπάρχει κάποιος στο διπλανό σπίτι που να μην έχει φαγητό. Και εγώ να τρώω. Ή να έχω ανοίξει την τηλεόραση εκείνη την ώρα και να βλέπω κάπου στη Μέση Ανατολή να σκοτώνουν ένα παιδί. Και εγώ να τρώω. Και να κάνουμε μεταξύ μας χιούμορ. Δεν είμαι χριστιανός. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή έχει βλαπτεί η συνείδησή μας, η ύπαρξή μας. Δεν είναι λογικό να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι λογικό να κάθουμε στον καναπέ μου αναπαυτικά το απόγευμα και να βλέπω τη σφαγή που γίνεται στη Μέση Ανατολή των χριστιανών μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανοί και εμείς να λέμε τι καλά που είμαστε μέσα στη ζεστασιά μας. Μα γεννιέται ο Χριστός. Σε ένα παιδί που γεννιέται εκεί, λέω τώρα για παράδειγμα αυτό, υπάρχουν και πολλά άλλα στη γη μας αυτή την ώρα. Λέω τώρα για την Μέση Ανατολή. Γεννιέται εκεί ένα παιδί. Είναι η γέννηση του Χριστού. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Χριστού. Άρα ένας Χριστός γεννιέται και τότε και τώρα που μιλάμε. Και κάποιος το φωνεύει απευθείας. Ή δυστυχώς κάποιος άλλος το κάνει στο μεευτήριο αυτό.
Ναι. Πάει να γεννηθεί ένας Χριστός και ακόμα επειδή το επέλεξαν δύο γονείς που δεν θέλουν το παιδί, το σφάζουν και αυτό το λένε όχι φόνο, αλλά άμβλωση, το κάνουμε έτσι, το φτιάχνουμε κάπως. Το ωρεοποιούμε. Το ωρεοποιούμε και αυτός είναι ένας Χριστός. Διακοπή εγκυμοσύνης το λένε πάντα. Ναι, 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 διακοπή κοίησης, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε ένα Χριστό που γεννιέται. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε Χριστούγεννα. Κάθε μέρα έχουμε Χριστούγεννα, αλλά είμαστε πολύ μακριά. Σκοτώνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Χωρίς να έχουμε μέσα μας αίσθημα έτσι ότι κάτι κακό γίνεται. Εγώ αυτό πιστεύω παραπάνω από την κρίση. Ποια κρίση? Τέλος πάντων, με τη βοήθεια της Εκκλησίας και κάποια πρόνοια από το κράτος θα βρεθεί ένα φαγητό για τον καθένα, ένα πιάτο φαγητό. Αλλά το ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αυτό δεν είναι κρίση. Ότι είμαστε είναι χριστιανοί. Είναι πνευματική η κρίση, δηλαδή, και ηθική. Ναι, ότι είμαστε χριστιανοί και δεν έχουμε συνείδηση χριστιανού. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Δεν ξέρουμε τι είναι ο χριστιανισμός. Δεν ξέρουμε τι είναι η πίστη μας. Πάτερ, θα ήθελα, μιας και μιλάμε για την περίοδο των Χριστουγέννων, να θέσω ένα θέμα που πριν το συζητήσαμε πολύ με τον Νίκο, για τον Άγιο Βασίλειο. Όπως ξέρουμε, ο Μέγας Βασίλειος είναι από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας, ένας από τους τρεις ιεράρχες κτλ. Όμως στη σημερινή εποχή της εκοσμίκευσης και της εμπορευματοποίησης των πάντων, ο Άγιος Βασίλειος για τους περισσότερους ανθρώπους και ειδικά τα παιδιά θεωρείται ως ένας παχουλός κύριος που φοράει κόκκινα και έχει γενιάδα και κουβαλάει ένα τσουβάλι στην πλάτη με τα δώρα. Το παιδί της Coca-Cola. Εγώ αυτό το λένε το χοντρό Βασίλη, το λέω εγώ αυτό. Έχετε γράψει ένα βιβλίο πρόσφατα που αναφέρεται στις ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερη. Όλα τα παρακολουθείτε, όλα τα παρακολουθείτε. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μιλήσουμε σε μικρούς και μεγάλους στη σημερινή εποχή για τον πραγματικό Άγιο Βασίλειο και όχι αυτόν τον παραφουσκωμένο που βλέπουμε. Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα που είχα πριν λίγες μέρες. Ήρθε ένας άνθρωπος και μου είπε ότι δεν έχω βάλει σειρά στη ζωή μου, Πάτερ. Τα παιδιά μου δεν είναι όπως τα ήθελα. Τώρα ο άνθρωπος, όχι σε μεγάλη ηλικία, περίπου 40 ετών, ένιωσε μέσα του, γιατί ο Θεός επισκέπτεται τον καθένα μας σε διάφορες φάσεις της ζωής. Αυτό σε αυτή την ηλικία ένιωσε ότι δεν πάει καλά, ότι η οικογένειά του δεν είναι κοντά στο Χριστό. Και αποφάσισε κάθε πρωί να παίρνει τα παιδιά του, να τα βάζει μπροστά στα εικονίσματα, να κάνουν την προσευχή τους και μετά από αυτό να φεύγουν, να τα πηγαίνει στο σχολείο τους κτλ. Του λέω πώς το έκανες αυτό, γιατί το να μην το κάνεις τόσα χρόνια και μια μέρα, ένα πρωί, να αποφασίσεις να το κάνεις, φαντάζομαι ότι θα έχεις αντίδραση. Μου λέει καμία αντίδραση. Ενώ το πρωί γινότανε φασαρία, γκρινιάζανε κτλ. Να πάνε στο σχολείο τους, τώρα μου λέει όταν γίνεται αυτό, άσε που με κοιτούν στα μάτια τα παιδιά και βλέπουν την προσευχή που κάνουμε, έχει αλλάξει, μου λέει, η ζωή μας. Πραγματικά, και το βράδυ πρωτού κοιμηθούμε πάλι το ίδιο. Θα τα πάρω αγκαλιά και θα τους πω και μια ιστορία σχετική από την Αγία Γραφή κτλ. Το ίδιο τώρα, απαντάω στο ερώτημά σας, το ίδιο ισχύει για το Μέγα Βασίλειο και για κάθε Άγιο. Είναι τόσο δυνατός ο βίος και ο λόγος των Αγίων που πραγματικά τα παιδιά τα αφοπλίζει. Τα αφοπλίζει. Αν πραγματικά τους μιλήσεις για τους βίους των Αγίων μας, τα παιδιά θα ακούσουν και μάλιστα θα φτάσει στο σημείο που έφτασε άλλη οικογένεια και οι οικογένειες, μιλάω σήμερα, γίνονται αυτά, που λένε τα παιδιά, μπαμπά δεν θα μας πει σήμερα, δεν θα μας πει σήμερα το βίο του Αγίου ή δεν θα μας πει κάτι από το βιβλίο αυτό του Θεού. Πραγματικά σας μιλάω για πραγματικές ιστορίες. Πατέρα Ιάκωβε, αν μου επιτρέπετε, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, λέω σε αρκετό κόσμο πως διαβάστε τον βίο του Μεγάλου Βασιλείου και θα κλάψετε. Θέλω να μου πείτε μήπως είμαι υπερβολικός, μήπως είμαι ευσυγκίνητος και τα παραλέω.
Όχι, όχι, δεν είστε καθόλου ευσυγκίνητος, ούτε υπερβάλλετε. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου είναι συγκλονιστικός, ο βίος του Αγίου Βασιλείου. Είναι συγκλονιστικό το έργο του, το έργο του σε όλα τα επίπεδα, το θεολογικό του έργο, σπουδαία κείμενα, το κοινωνικό του έργο. Δεν άφησε άνθρωπο, ξέρετε ότι στην κηδεία του, στην νεκρόσιμη ακολουθία είχαμε νεκρούς. Από την συσσόρευση όλων αυτών των ανθρώπων. Ναι. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν. Και μάλιστα όχι μόνο χριστιανοί. Άνθρωποι, ας πούμε, και από άλλες θρησκείες βρέθηκαν, γιατί αναγνώρισαν στο πρόσωπό του τον πραγματικό εργάτη του Θεού. Τον άνθρωπο του Θεού. Είναι πολύ ωραία έκφραση αυτή. Ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό. Και θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που λέτε. Είναι σπουδαίος ο βίος του. Μακάρι να δοθεί ευκαιρία, αν θέλετε, προς τις γιορτές της πρωτοχρονιάς και στη μνήμη του, να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή και να μιλήσουμε και για το βίο του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου και για το έργο που έγραψε, ένα σπουδαίο έργο, την Εξαήμερο, που ερμηνεύει την Εξαήμερο δημιουργία του κόσμου. Ναι. Που εκεί πέρα έχει ένα συγκλονιστικό λόγο. Με επιχειρήματα, με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Εγώ, κάνοντας αυτήν την έρευνα στο κείμενό του, πραγματικά αισθάνθηκα ότι ήρθε κοντά μας. Αισθανόμουν δηλαδή τους ανθρώπους που με βοηθούσαν σε αυτό το έργο, πραγματικά αισθανόμουν ότι έρχονταν κοντά μας. Ήταν κοντά μας ο Άγιος και έρχονται οι Άγιοι κοντά μας, αρκεί να το ζητήσουμε. Όλοι οι Άγιοι είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας, θέλουν επικοινωνία μαζί μας, θέλουν να μας βοηθήσουν. Αλλά αυτό προϋποθέτει το ότι εμείς ανοίγουμε το παράθυρο να μπει μέσα ο αέρας, ότι εμείς πάμε πιο πίσω την ομπρέλα μας για να μας ποτίσει η βροχή που ρίχνει ο Θεός. Ναι. Και αυτή η ομπρέλα, αυτή η ομπρέλα, δεν ξέρω να πάμε σε άλλο θέμα, αλλά ξέρετε, ο Λόγος του Θεού τώρα έχει... Είναι το ένα συνδεδεμένο με το άλλο. Αυτή η ομπρέλα που δεν μας αφήνει σαν ανθρώπους, σαν κοινωνία, σαν έθνος να πάμε μπροστά, είναι ο εγωισμός. Ναι. Αυτό πρέπει να το εντοπίσει ο καθένας μέσα του. Ο εγωισμός, εγώ το έχω ονομάσει το καρκίνωμα της ψυχής. Αυτός ο καρκίνος της ψυχής που λέγεται εγωισμός, μας έχει κάνει τόσα προβλήματα, μας έχει δημιουργήσει. Σαν πρόσωπα, σαν κοινωνία, σαν οικογένεια. Πρέπει να κάνουμε χημειοθεραπεία οπωσδήποτε για να το διώξουμε από πάνω μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ποια είναι αυτή η πνευματική χημειοθεραπεία κατά τη γνώμη σας, Πάντερ? Είναι απλά τα πράγματα. Θα πάμε σε ένα παππούλι, σε έναν ιερέα ο οποίος έχουμε ακούσει ότι είναι ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος, ένας ευλογημένος άνθρωπος. Θα καταθέσουμε εκεί τα πάθη μας και κοιτάξτε μια διάκριση, άλλο τα πάθη και άλλο η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ο καρπός του πάθους. Πολλές φορές πάμε σε έναν εξομολόγο και λέμε, Πάτερ, έχω κλέψει, έχω έβρισα κτλ. Αυτά τι λέμε? Λέμε αμαρτήματα. Δηλαδή λέμε τον καρπό του πάθους. Και πολλές φορές φεύγουμε και λέμε, δεν ένιωσα και πολύ καλά. Βέβαια δεν ένιωσες, γιατί δεν είπες το πάθος σου. Πρέπει να χτυπηθεί η ρίζα για να μην βγει ο καρπός. Και εκεί πέρα είναι βέβαια να μπει σε αυτή τον αξονικό τομογράφο του ιερέα, του πνευματικού, για να εντοπίσει και τον καρκίνο σε ποιο σημείο είναι και να ξεκινήσει η διαδικασία να σε βοηθήσει να θεραπευτείς. Και είμαστε και πάλι επίκαιροι με αυτό που λέτε, γιατί μιας και πλησιάζουν Χριστούγεννα, ο Χριστός, όπως ξέρουμε, ήρθε για τις αμαρτίες μας και έτσι μπορούμε να πάμε τώρα και να του πούμε για τις αμαρτίες μας. Ήρθες, τις αμαρτίες μας θέλεις, πάρτες, και μετά να πούμε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα, πιο ανάλαφρη. Ακριβώς. Αμάν και με αυτά τα χρόνια πολλά. Όλη την βλέπεις άνθρωπο τώρα που δεν πιστεύει στο Θεό και τα Χριστούγεννα λέει χρόνια πολλά. Το σχολιάζαμε αυτό πάλι με τον Δημήτρη, όπως και το Χριστός Ανέστη μια-δυο μέρες μετά. Ναι. Ποιος λέει, ας πούμε, τα Χριστούγεννα? Χριστός ετέχθη. Απαντάει ο άλλος. Αληθώς ετέχθη. Ξεχάσαμε την παράδοσή μας. Εδώ λες Χριστός Ανέστη και σου λένε επίσης άλλες φορές. Όχι, να πω κάτι σε αυτό, συγγνώμη. Όταν έλεγα Χριστός Ανέστη το Πάσχα που μας πέρασε, μου απαντούσαν χρόνια πολλά ή επίσης. Έλεγα Χριστός Ανέστη και μου απαντούσαν επίσης. Μάλιστα. Είμαστε σε αυτά τα σημεία. Και μάλιστα άνθρωποι που είχαν σχέση με την Εκκλησία δεν ήταν εντελώς αποκομμένοι από την Εκκλησία. Εγώ ξέρετε που απορώ. Ότι ο Χριστός
γεννάται και πάλι. Παρά την αδιαφορία, τον εμπεγμό, την βλασφημία, όλα αυτά, παρά τη συμπεριφορά μας την απαράδεκτη όλων, στο βαθμό του ο καθένας, εξακολουθεί και γεννάται. Εξακολουθεί και γεννάται. Και έγραψα κάποιο κείμενο τώρα τελευταία, γεννάται όπου του δοθεί χώρος. Όπου του δοθεί χώρος γεννάται. Θέλει να γεννηθεί και πάλι. Αλλά όταν έχεις τον απίστευτο εγωισμό σου, δεν έχεις αφήσει χώρο καθόλου για να γεννηθεί. Και εδώ, Πάτερ, να πούμε ότι όσον αφορά τα χρόνια πολλά, δεν είναι κακό να το λέμε. Απλώς όταν λες χρόνια πολλά και δεν ξέρεις ποιος γιορτάζει ή τέλος πάντων σε ποιον εύχεσαι για την ημέρα της γέννησής του, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι λάθος να πεις χρόνια πολλά, αλλά είναι το σωστό να πεις χρόνια πολλά μετά την ευχή, μετά το Χριστός Ανέστη κτλ. Είναι ωραίο να το πεις. Γιατί? Γιατί τα χρόνια πολλά μας θυμίζει αυτό που είχαμε προτού γίνει η πτώση των πρωτοπλάστων. Είχαμε χρόνια, δηλαδή αιώνια. Ναι. Και όταν λες χρόνια πολλά, είναι σαν να του λες εύχομαι να γίνεις ένας προπτωτικός άνθρωπος. Είναι αντίστοιχο του καλό παράδεισο που λέμε, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Πατέρα Ιάκωβε, θα ήθελα λίγο να το σχόλιο σας σε ένα λίγο πιο καθημερινό θέμα. Τι θέλω να πω. Θυμάμαι τα λόγια του Γέροντα Παΐσιου, ο οποίος έλεγε κάποια στιγμή, για άλλο θέμα βέβαια, αλλά ταιριάζει και με αυτό, ότι παλιότερα, επειδή ήταν πολύ πιο καλή η κοινωνία, μέσα στο πολύ καλό, αν κάποιος έκανε κάτι κακό, χανότανε, το έπνιγε το πολύ καλό, το πολύ κακό. Ωραία. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο και μέσα στο πολύ κακό και κάποιος να πάει να κάνει κάτι καλό, πνίγεται από το πολύ κακό. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Θα δώσω λίγο μία εικόνα για να καταλήξω. Διάβαζα ότι παλαιότερα οι προετοιμασίες για τον ερχομό των Χριστουγέννων ήταν το άσπερμα των σπιτιών και των δέντρων της γειτονιάς. Είχε, λέει, προσωπική καθαριότητα του καθενός εξωτερικά και εσωτερικά. Το πρωί στην εκκλησία για να κοινωνήσει όλη η οικογένεια και μετά, όπως έλεγαν, πίσω στο σπίτι μαζί με τον Χριστό που τον είχαν μέσα τους και κάθονταν όλοι στο γιορτινό τραπέζι. Σήμερα οι ετοιμασίες είναι, τα λέγαμε και πριν με τον Δημήτρη, κομμωτήριο, κλεισμένο τραπέζι για ρεβεγιόν, όπως το λένε, σε κάποιο κέντρο ή σε κάποιο σπίτι, είναι οπωσία, χαρτοπεξία κλπ. Λίγες μέρες μετά είναι αυτό που λέγαμε, ότι θα ακούσουμε μερικούς να λένε ότι φέτος δεν κατάλαβα Χριστούγεννα και δεν με άγγιξε τίποτα και αναρωτιέσαι πού να βρουν άραγε το Χριστό μέσα σε όλα αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν τις γιορτές όπως παλιά, την πρώτη εικόνα που είπα, δηλαδή με το Χριστό. Αλλά το οικογενειακό περιβάλλον έχει εκμοντερνιστεί. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, τι να κάνουν? Ναι, αυτό που λέτε μας λύβει όλους. Όταν γίνεται έτσι, δηλαδή όταν βάλεις στη σειρά ψώνια, κομμωτήριο, ναι, αυτά τα διάφορα, φαγητό, προσέχετε τώρα τη σειρά, θεία κοινωνία, εκκλησιασμό, ανάβω το τζάκι κτλ. Ναι. Όταν αυτά τα πράγματα τα βάλεις στη σειρά των πρέπει να γίνουν, αυτό πρέπει να γίνει ή είναι έθος να γίνει, είναι συνήθεια να γίνει, ήδη ζεις μία παθογένεια θρησκευτική. Πάλι την ευθύνη την έχουμε, θεωρώ εμείς. Εγώ μιλάω σαν κληρικός τώρα. Mm. Πάλι την ευθύνη την έχουμε εμείς. Δηλαδή δεν το δώσαμε να καταλάβουν ότι αυτό, η Θεία Κοινωνία για παράδειγμα, που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο, το να πάρεις το Χριστό, αυτό που είπατε, δεν θα το βάζεις στη σειρά. Αυτό θα το προτιμάσεις με νηστεία σε όλα τα επίπεδα που πρέπει και κυρίως με μία σκέψη. Εγώ λέω στους ανθρώπους που πάνε να κοινωνήσουν, θέλω την προηγούμενη μέρα να το σκέφτεσαι. Αύριο θα κοινωνήσω. Αύριο θα πάρω το Θεό μέσα μου. Είμαι άξιος εγώ να πάρω το Θεό μέσα μου? Δεν είμαι. Αλλά ο Θεός καταδέχτηκε να έρθει από Θεός που ήταν και να γίνει άνθρωπο. Έτσι ας θα καταδεχθεί να έρθει και στη δική μου ψυχή, να ενωθεί μαζί μου, για να με καθαρίσει. Αυτό το πράγμα λέει θα το σκέφτεσαι τις προηγούμενες μέρες. Θα κορυφωθεί το προηγούμενο βράδυ που θα κοινωνήσεις. Θα δεις ότι όταν πας το πρωί θα το ζεις. Θα λες πότε να έρθει αυτή η ώρα της θεοκοινωνίας. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα να ενωθώ με το Θεό μου.
όταν αυτό το λέμε οι ιερείς, οι γονείς από το σπίτι, οι κατηχητές, αν το παιδί έχει και μία τέτοια προσέγγιση, τότε θα αρχίσει να φτιαχτεί μία πυραμίδα μέσα μας, ότι αυτό πάει πρώτο. Φυσικά, γιατί να πάω χωρίς να προετοιμαστώ? Θα πάω να χτενιστώ. Θέλω να είμαι ωραίος όταν συναντήσω το Θεό. Θέλω να έχω και ένα καθαρό, ωραίο ρούχο όταν θα πάω στο ναό. Αυτά δεν είναι άσχημα. Το άσχημο είναι να βάλεις ανάποδα την πυραμίδα. Ή να υπάρχουν μόνο αυτά. Καταλάβατε, είναι ωραίο να γίνεται. Είναι ωραίο να γίνονται όλα αυτά. Αλλά κρατώντας μία διαβάθμιση, βάζοντας κάποιες προτεραιότητες και φύγοντας ότι αυτό το πράγμα δεν είναι. Παίρνουν πολλές φορές στο ναό και λέει, ξέρετε, πανικόβλητη, κοινωνάει ο παπάς. Λέω, ήμαρτον, ας πούμε. Ήμαρτον. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε κάθε Κυριακή εκκλησία. Θα πάνε μία τα Χριστούγεννα, μία το Πάσχα, μία τις Παναγίες κτλ. Αυτές τις ημέρες που θα πας, κάνε την προετοιμασία σου. Πήγαινε από το πρωί να τα χαρείς, να δεις αυτού του όρθρου τα κείμενα, την υπέροχη βυζαντινή μουσική. Θα τα απολαύσεις και να μην καταλαβαίνεις καν το κείμενο σαν κείμενο, θα περάσει η χάρη του Θεού μέσα από τα λόγια αυτά και θα αγγίξουν την ψυχή σου. Σας κούρασα μάλλον. Όχι, δεν μας κουράσετε καθόλου. Δεν μας κουράσετε, ίσα ίσα. Νομίζω ότι αυτά που λέτε και που ακούγονται σήμερα προβληματίζουν πολύ κόσμο, γιατί ακόμα και εμείς που υποτίθεται ότι προσπαθούμε να είμαστε σωστοί χριστιανοί, συχνά είπατε πριν ότι αφήνουμε τελευταία την Θεία Κοινωνία και τη Θεία Λειτουργία την ημέρα των Χριστουγέννων. Εγώ θα πω ότι το βάζουμε στο τέλος, δηλαδή την παραμονή του Χριστουγέννου, για παράδειγμα, είμαστε τόσο εξουθενωμένοι από πιθανά ψώνια, από πιθανές προετοιμασίες για να γιορτάσουμε, ας πούμε, την ημέρα όσο μπορούμε καλύτερα υλικά, που στο τέλος πηγαίνουμε στην εκκλησία και ούτε καν καταλαβαίνουμε ότι ξημέρωσα Χριστούγεννα. Πάντως να σας πω κάτι, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος σήμερα για να το ζήσει έτσι όπως το λέμε είναι ήρωας. Ναι. Είναι ήρωας, δηλαδή πραγματικά μόνο την τηλεόραση να έχει ανοιχτή, μόνο την τηλεόραση, άσχετα φιλίες, συμμαθητές, συναδέλφους, που πραγματικά είναι ένα τσουνάμι εναντίον της πραγματικής βίωσης αυτών των πραγμάτων, είναι ήρωας. Αν μπορεί λίγο από αυτά να γευθεί, κάτι από αυτά να παλέψει, εγώ πραγματικά τον θαυμάζω τον άνθρωπο αυτό. Είπα στο να τέλος σταθεί του... σε όλη αυτή τη λέλαπα, ας πούμε, που υπάρχει. Ναι, αν μπορεί να σταθεί όρθιος, αν μπορεί για λίγο να σταθεί όρθιος και να συγκροτήσει λίγο το νου του και να πει τι κάνω, ποια είναι η γιορτή που έρχεται, τι σημαίνει Χριστούγεννα, αν έχω το Χριστό, αν ο Χριστός υπάρχει. Φαντάζεστε, κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, είναι απίστευτο αυτό. Πατέρα, έκοβε, το ερώτημα που έθεσα προηγουμένως έκλεινε με το ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε μια οικογένεια ο οποίος θέλει να ζήσει χριστιανικά, αλλά η υπόλοιπη οικογένεια δεν ακολουθεί, τι να κάνει? Εσείς επιμένετε στο δύσκολο. Επιμένω γιατί είναι πολλοί ο κόσμος που έχει αυτό το πρόβλημα και αν έχετε κάποια απάντηση σας βοηθήσει. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι θέμα, δεν είναι θέμα μίας μέρας αυτό ή μιας χρονιάς Χριστουγέννων. Πολύ σωστά, ναι. Έτσι, αυτό είναι μια δουλειά ετών. Γι' αυτό θα πρέπει να δουλεύουν οι γονείς αν τα παιδιά δεν ακολουθούν. Συνήθως να πω ότι στις μέρες μας είναι και λίγο ευχάριστο αυτό. Συμβαίνει και το αντίθετο. Ναι, έχω δει παιδάκι, μου έχουν πει παιδί, ότι πάει και ξυπνάει στους γονείς το κρεβάτι. Σηκωθείτε, δεν θα πάμε εκκλησία. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έχουμε, αλλά αυτό βέβαια νομίζω ότι είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι συνήθως οι γονείς να θέλουν και τα παιδιά να μην ακολουθούν. Αυτό είναι το μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών. Εκεί πέρα πρέπει να γίνει δουλειά. Πρέπει να γίνει δουλειά και πιστεύω ότι η καλύτερη δουλειά είναι το παράδειγμα το ίδιο των γονιών. Έστω και αν δεν σηκωθούν τα παιδιά να πάνε, οι γονείς να πάνε, πιστεύω ότι μέσα μένει στο παιδί αυτό, ότι ο πατέρας μου σηκώθηκε,
ότι πήγανε, προσευχηθήκανε για μας, ή μετά όταν γυρίσει να το πει παιδί μου, εγώ πήγα, προσευχήθηκα για σένα, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός ήθελε και σένα σήμερα εκεί. Έτσι απλά, όχι με πίεση, όχι με φωνή, όχι με μάλωμα, διότι έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, ο οποίος έλεγε ακριβώς αυτό που λέτε, ότι το παράδειγμα του γονέα θα είναι το παράδειγμα και ο τρόπος. Ναι. Χάνουμε το παιχνίδι στον τρόπο. Αν έχεις δίκιο και δεν έχεις καλό τρόπο, έχασες το παιχνίδι. Δημήτρη, να κάνω ένα-δυο ερωτήματα τα οποία ήθελα να τα κάνω στην αρχή, γιατί όταν ξεκινήσαμε έπρεπε να τα πω, αλλά με πήρες φόρα και δεν πρόλαβα. Ήθελα να μου πείτε λιγάκι, γιατί είναι και περιμένουν απαντήσεις κάποιοι, για το προσκύνημα, λίγο να λέγατε δύο λόγια για το μοναστήρι. Να σας πω για το μοναστήρι ως προς τι δηλαδή, τι ακριβώς. Παράδειγμα, από πού πήρε την ονομασία. Α, ναι, ναι, τη διήγηση της Μονής εννοείται. Ναι, έτσι συνοπτικά. Ναι, το μοναστήρι, η Παναγία ονομάζεται Παναγία Προυσιώτισσα, ναι, διότι η θαυματουργός εικόνα ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Στην περίοδο της οικονομαχίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εικόνα, ένας ευλαβής νέος πήρε την εικόνα και την έφερε τότε στα όρια, όρια εκείνη, εκείνα τα άγραφα, ναι, έτσι, προκειμένου να τη διαφυλάξει. Και βέβαια ο σκοπός ήταν να ήθελε να φτιάξει ένα μεγάλο ναό, νομίζω στην Πάτρα, και να τοποθετήσει εκεί μέσα την εικόνα. Αλλά η εικόνα θαυματουργικά, όταν εκείνος έπεσε να ξεκουραστεί το βράδυ, εξαφανιζόταν και βρισκόταν σε ένα χώρο μέσα σε αυτά τα βουνά. Την έβλεπαν οι βοσκοί, σας το λέω γρήγορα, έτσι. Ναι, ναι. Έβλεπαν οι βοσκοί να βγαίνει ένα φως, αυτό που λέμε το άκτιστο φως, σε έναν χώρο μέσα στο βουνό, σε ένα σημείο του βουνού, και πήγαν και τη βρήκαν, και μετά βέβαια το έμαθε ο νέος αυτό, ότι βρέθηκε η εικόνα, πήγε, την πήρε, συνέχισε την διάθεσή του να την πάει σε ένα μέρος που θα έχει κόσμο και τα λοιπά, και η Παναγία ξαναέφυγε εκεί που λένε στα πατήματα της Παναγίας, ναι, όποιοι έχουν πάει ξέρουν που είναι αυτό, και επέστρεψε πάλι στο σημείο που ήταν εκεί κοντά στα μαντριά αυτά που είχαν οι βοσκοί. Και άκουσε φωνή που του είπε ότι εγώ δεν θέλω να με πάρεις από εδώ, θέλω να μείνω εδώ, και αν θέλεις μπορείς να μείνεις εσύ να με υπηρετήσεις. Και αυτός ο νέος μαζί με κάποιον άλλον που πήγε έγιναν οι πρώτοι μοναχοί που έφτιαξαν το μοναστήρι στον πρώτο, πώς να πω, αρχικά, και μετά βεβαίως στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων το μοναστήρι φτιαγνόταν καλύτερα και έχουμε σήμερα τη σημερινή του μορφή. Υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες θαυμαστών γεγονότων στις μέρες μας, και αν ναι, αν θα θέλετε να μας πείτε. Βέβαια, βέβαια, πολλές μαρτυρίες. Η Παναγία είναι αυτό που λέμε ζωντανή. Η Παναγία είναι παντού, εννοείται, η Παναγία μας είναι παντού, αλλά σε μερικά σημεία και μερικές εικόνες έχουν μια ιδιαίτερη χάρη. Η Παναγία η Προυσιώτισσα θεωρείται, πιστεύουν, ότι είναι μία από τις εικόνες, έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, τις οποίες ευλόγησε η Παναγία. Ο Ευαγγελιστής Λουκά λέει η παράδοσή μας ότι ήταν αγιογράφος και γιατρός, αγιογράφησε κάποιες εικόνες της Παναγίας, τις οποίες πήγε στην Παναγία και η Παναγία με το χέρι της ευλόγησε τις εικόνες αυτές. Θεωρούν ότι μία από αυτές είναι η Παναγία η Προυσιώτισσα. Εκεί λοιπόν, στο μοναστήρι αυτό, έχουν σημειωθεί πάρα πολλά. Έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν και στις μέρες μας, πάρα πολλά θαύματα. Θυμάμαι εκείνο της γυναίκας που είναι χτισμένη ακριβώς επάνω στον γκρεμό η Μονή, που κρατούσε το παιδάκι της και κάπως την έσπρωξαν και έπεσε το παιδί μέσα στον ποταμό, σε ένα φοβερό γκρεμό. Αλλά φιασμένη κατέβηκε κάτω και είδε το παιδάκι να παίζει με τα βότσαλα, χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και πάρα πολλές θεραπείες ασθενών, καρκινοπαθών και άλλων ασθενειών. Από πότε χρονολογείται το μοναστήρι? Νομίζω ότι πρέπει να είναι τα Βυζαντινά χρόνια.
Άρα θα υπάρχουν μια στοιχεία, αν ξέρετε βασικά, συνδέεται το μοναστήρι με την Ελληνική Επανάσταση. Α, πάρα πολύ. Με κάποιο τρόπο. Αρρήκτος. Ναι. Βεβαίως, με την Επανάσταση και συγκεκριμένα με τον Καραϊσκάκη. Ήταν το μοναστήρι του Καραϊσκάκη. Έτσι είναι γνωστό. Η Παναγιά της Ρούμελης. Είναι, ναι. Τη λέει ο κόσμος και το μοναστήρι του Καραϊσκάκη, διότι ο Καραϊσκάκης κάποιο βραδινό, ένα δειρινό, πήγε εκεί μετά από μία μάχη με πολύ μεγάλο πυρετό, σχεδόν ετοιμοθάνατος, παρακάλεσε την Παναγία να τον θεραπεύσει για να βγει στον αγώνα την επόμενη μέρα και είπε ότι αν έκανε ένα τάμα, αν Παναγία μου το κάνεις αυτό, τότε θα αφήσω εδώ τα άρματά μου και θα φτιάξω και αυτό που λέμε πουκάμισο της Παναγίας, ναι. Αυτό που είναι μπροστά από την εικόνα, ναι, ναι. Όπως και έγινε. Στο Μουσείο της Μονής είναι αποθησαυρισμένα τα άρματα του Καραϊσκάκη και επίσης το πουκάμισο της Παναγίας είναι φτιαγμένο από τα άρματα αυτά. Και επίσης να πούμε ότι στην επένδυση αυτή στο πουκάμισο της Παναγίας φαίνονται, διακρίνονται ξεκάθαρα δύο παράσημα στρατηγικά, ναι, ναι, που έχει αφιερώσει την Παναγία. Και όλα αυτά και στο μουσείο, επειδή εγώ επισκέφτηκα τον Ιούνιο τη μονή αυτή, στο μουσείο της έχει άρματα και αφιερώματα από πολλούς αγωνιστές, όχι μόνο από τον Καραϊσκάκη. Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που είχα δει κάτι φουστανέλες, ας πούμε, πολλών αγωνιστών και κάτι λάφυρα που είχαν πάρει από τους Τούρκους της μάχης, τα είχαν αφιερώσει στη μονή και υπάρχουν αυτά σήμερα στο μουσείο. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Κάποιος να το δει, αν θέλει να επισκεφτεί τη Μονή και ως ένα μάθημα ιστορίας. Πραγματικά το μοναστήρι αυτό είναι δεμένο με την Επανάσταση. Πάρα πολλοί άνθρωποι, οπλαρχηγοί και άλλοι αγωνιστές κατέφυγαν εκεί και βρήκαν καταφύγιο. Είναι πολύ ωραίο να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Βέβαια, η Μονή. Γιατί για όσους αναρωτιούνται ακόμα ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας και ειδικά των μοναστηριών κατά την περίοδο της Επανάστασης. Να σας πω κάτι, θεωρώ ότι μόνο ένας κακοπροαίρετος μπορεί να πει ότι δεν υπήρχε η παρουσία και η προσφορά της Εκκλησίας, του κλήρου, των μοναχών. Ήταν και η μεγαλύτερη, πατέρα Ιάκωβ, έτσι. Και δεν ακριβώς, είναι προβλητός. Ακριβώς. Yeah. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που δεν λέγεται καθόλου στην ιστορία και στα εγχειρίδια αυτά τα σχολικά για την έξοδο του Μεσολογγίου. Τώρα συγγνώμη σας πάω σε κάτι άλλο από την απέναντι μεριά, για τον Ρογόν Ιωσήφ. Αυτόν τον αρχιερέα, ο οποίος ήταν μέσα με τους, μέσα στους αποκλεισμένους αυτούς ανθρώπους, τους μεσολογγίτες, και την ίστατη στιγμή κοινώνησε τους ανθρώπους πριν την έξοδο. Λέω, αυτό δεν το είχαμε διακούσει ποτέ. Είναι και άλλα πολλά τα παραδείγματα. Και άλλα πολλά, βεβαίως, και άλλα πολλά. Και θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, μιας και ξέρω ότι ασχολείστε εσείς με την καταγραφή και την προβολή των μοναστηριών της ευρύτερης περιοχής εκεί της κεντρικής Πελοποννήσου, δηλαδή της Μητρόπολης σας και ειδικότερα, έχετε βγάλει και βιβλία πάνω σε αυτά τα θέματα, να μας πείτε, προσωπικά γνωρίζω από την Πελοπόννησο, επειδή είναι και τόπος καταγωγής μου, ότι έχει πάρα πολλά μοναστήρια αρχαία, παλιά, τα οποία είναι καταλελειμμένα και είναι ιστορικά μοναστήρια. Ναι. Τι προσπάθειες γίνονται για την αναστήλωσή τους γενικώς και αν μπορούμε αυτά να τα αναδείξουμε με κάποιο τρόπο, γιατί είναι ιστορικά μνημεία αυτά, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν εκατοντάδες καταλελειμμένα μοναστήρια, ειδικά στην Πελοπόννησο. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια, τα οποία δυστυχώς μέσα σε όλα τα άσχημα που έχει η εποχή μας έχει και αυτό, δηλαδή την ύφεση, ας πούμε, ως προς τον μοναχισμό. Είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν ακολουθούν αυτόν τον δρόμο, γιατί ένα μοναστήρι είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα, δεν είναι τα κτίρια, έτσι, κατά κύριο λόγο, αν και τα κτίρια πολλές φορές γράφουν τη δική τους ιστορία. Εμείς στη Μητρόπολη μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε έναν καλό Μητροπολίτη, ο οποίος είναι φιλομόναχος και σχεδόν όλα τα μοναστήρια μας πλέον είναι ανοιχτά. Έχουν ή μοναχούς ή μοναχές. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα, τα οποία ή είναι τελείως γκρεμισμένα ή είναι σε πολύ μεγάλη κτηριακή φθορά. Θεωρώ ότι τέτοιες κινήσεις, κάποια βιβλία που να λέμε ότι υπάρχουν, γιατί οικονομικά, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο πλέον
στην εποχή μας για τη συντήρηση κάποιας μονής, θα πρέπει να είναι περισσότερα τα χρήματα από το να φτιάξεις μια καινούργια μονή. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα συντηρήσεως, ειδικά στις μέρες μας. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να το λέμε, ότι να το προβάλλουμε, και ουσιαστικά προβάλλοντας αυτό προβάλλουμε και την ιστορική αλήθεια. Ναι. Ξέρετε γιατί σας το ρώτησα, γιατί βλέπω με έκπληξη, βέβαια καλά κάνουν όσοι το κάνουν, υπάρχουν πολλές αδελφότητες νέες μοναχών, mm-hmm. οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε σε ένα μοναστήρι εντός της Αττικής, ας πούμε, ή εντός του νομού Θεσσαλονίκης, που είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ υπάρχουν κοντά στην επαρχία πολλά μοναστήρια τα οποία θα μπορούσαν έτσι να φιλοξενήσουν νέες αδελφότητες. Ναι. Αυτό που λέω, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή, εγώ προσωπικά γνωρίζω και στην Πελοπόννησο νέους που ξεκίνησαν από τις μεγάλες πόλεις και πήγαν και επάνδρωσαν τα μοναστήρια τα παλιά. Ναι, αλλά βλέπουμε ναι. μία τάση έτσι να χτίζονται συνεχώς καινούργια μοναστήρια κοντά σε μεγάλες πόλεις. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί και η μεγάλη πόλη έχει τις ανάγκες της. Αλλά μήπως πρέπει να προσέξουμε και περισσότερο τα παλιά μας μοναστήρια. Πάντως ο Μέγας Βασίλειος, μια που κάναμε μια αναφορά πριν, μιλάει για αυτό το ζήτημα και λέει ότι τα μοναστήρια πρέπει να είναι κοντά στις πόλεις. Με την έννοια ότι να είναι προσβάσιμα στους ανθρώπους. Βέβαια έχουμε και την άλλη, τον ασκητισμό, έτσι, τους ανθρώπους που θέλουν μια μεγαλύτερη και πιο σκληρή άσκηση. Θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα και σε αυτό το σημείο θέλουμε λίγο μια μεγαλύτερη άνεση. Ναι, ναι. Είμαστε λίγο, ας το πω, πιο καλομαθημένοι. Καλομαθημένοι, ναι. Είμαστε λίγο πιο καλομαθημένοι και σε αυτό. Ενώ μπορεί να υπάρχει ο πόθος για μια αφιέρωση στο Θεό, στο μοναχισμό, από την άλλη μεριά έχουμε μάθει διαφορετικά, οπότε δεν θα μπορέσουμε, ας πούμε, να ανταπεξέλθουμε χωρίς ρεύμα πολλές φορές ή και με το τηλέφωνο ή κάποιες άλλες ανέσεις που υπάρχουν πιο κοντά στην πόλη. Από την άλλη, και να είμαστε μακριά γενικώς από την πόλη. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε από την άλλη βέβαια ότι να είναι κάποιος σήμερα στις μέρες μας μοναχός είναι ήρωας, έτσι. Γιατί ακριβώς. Με τόσα ερεθίσματα γύρω-γύρω, πολύ δύσκολα κάποιος παίρνει την απόφαση και από την άλλη μπορεί να ανταπεξέλθει στα μοναχικά του καθήκοντα. Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτός που πραγματικά το θέλει, το χαίρεται. Το χαίρεται και όταν κάτι το χαίρεσαι, όλα τα άλλα πάνε πίσω. Όλες οι δυσκολίες μειώνονται. Από την άλλη, αν κάτι δεν το θέλεις, όλα υψώνονται σαν βουνά απειλητικά μπροστά σου. Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα όλης της κουβέντας που είχαμε απόψε. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω. Ήταν πολυδιάστατη η κουβέντα μας και νομίζω το κουράσαμε κιόλας μία ώρα που μιλάει. Όχι, χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω. Νομίζω ότι για το Μέγα Βασίλειο ειδικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια εκπομπή από τη νέα χρονιά πλέον. Περιμένω να μου κάνετε κλήση για το Μέγα Βασίλειο. Για αυτό το θέμα. Ωραία. Και γενικώς εγώ εύχομαι σε εσάς πατέρα Ιάκωβε, όπως και σε όλους τους ιερείς και μοναχούς που ασχολούνται ειδικά με την νεολαία, καλή δύναμη και καλό κουράγιο, γιατί ξέρω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ειδικά για τους ιερωμένους, γιατί και εμείς οι λαϊκοί πολλές φορές όταν πάμε να προσεγγίσουμε κάποιον νέο ή πολύ νέο, mm-hmm. πέφτουμε πάνω σε τοίχο. Mm-hmm. Πόσο μάλλον λοιπόν κάποιος γρασοφόρος, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και άλλα θέματα. Εγώ νομίζω πως είναι ένα ταξίδι συναρπαστικό αυτό, η mm-hmm. επαφή mm-hmm. με τους νέους, και είναι υπέροχο. Και έχει και εκπλήξεις θετικές. Πιστεύω ότι αν πραγματικά αυτό που λέγαμε πριν, αν τα κίνητρά σου είναι ειλικρινή, και είναι κίνητρα προσφοράς και αγάπης, τότε το αναγνωρίζει ο νέος άνθρωπος και τότε όλα λειτουργούν πολύ καλά. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ελπίζω σύντομα να σας ξαναέχουμε μαζί μας, να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ όχι χρόνια πολλά και καλές γιορτές, αλλά καλά Χριστούγεννα. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε γεροί. Να είστε καλά. Καλό έργο. Γεια σας. Δημήτρη. Λοιπόν, Νίκο, νομίζω ότι παρότι η διάρκεια της εκπομπής και σήμερα ξεπέρασε τις 2 ώρες, νομίζω ότι θα είχαμε και άλλα πολλά να πούμε με τον πατέρα Ιάκωβο, αλλά οι τηλεφωνικές συνδέσεις πάντα έχουν τους περιορισμούς τους. Και ίσως τα τεχνικά τους προβλήματα. Και τεχνικά θέματα, εντάξει. Νομίζω πάντως όσα ακούστηκαν ήταν πολύ σημαντικά και ωφέλιμα.
γιατί ο πατήρ Ιάκωβος είναι ένας νέος αρχιμανδρίτης, προσπαθεί με τον τρόπο του να φέρει τους νέους κοντά στην Εκκλησία, έχει επαφές μαζί τους. Εμείς επιμένουμε ως εκπομπή στο θέμα της νεολαίας, παρότι ξέχασα να σου πω πριν ότι μου είπε κάποιος, καλά, όλο με τους νέους θα ασχολείστε. Ασχοληθείτε και λίγο με εμάς τους μεγαλύτερους, μου είπε κάποιος. Έθεσε λοιπόν, κάποιο συγκεκριμένο θέμα? Όχι, μου το είπε πιο πολύ χαριτολογώντας, όχι ως παράπονο. Αλλά του λέω, ναι, έχεις δίκιο ότι ίσως τους μεγαλύτερους τους έχουμε παραμελήσει, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να ακούσουν κάποια πράγματα. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι μερικά θέματα που θίγουμε, φέρει πριν μιλήσαμε για νηστεία την περασμένη φορά και αναφερθήκαμε για τα μικρά παιδιά και τους νέους. Όμως είναι ένα θέμα που άνετα καλύπτει και τους μεγάλους, έτσι, δεν είναι μόνο για μικρούς. Σίγουρα, όσα λέμε γενικώς και όσα είπε και ο πατήρ Ιάκωβος, δεν είναι μόνο για μια συγκεκριμένη ναι. ηλικία με ένα όριο, είναι για όλους μας. Έτσι. Κλείνοντας, θα πεις κάτι άλλο, θες, έχεις κάτι, σε διέκοψα, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω δύο λεπτά μόνο. Ναι, πες. Θα έχουμε και κάποιον άλλον καλεσμένο στην επόμενη εκπομπή, πιθανόν και στη μεθεπόμενη, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Όποιος θέλει να θέσει ερωτήσεις για πιθανές δικές του, για οποιοδήποτε θέμα και για αυτά τις επικαιρότητες που σχολιάσαμε και κάτι δικό του, μπορεί να το κάνει επικοινωνώντας μαζί μου και θα τις απαντήσει και ο καλεσμένος και εμείς. Κλείνοντας, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στις Βαρβάρες που εορτάζουν σήμερα. Να ευχηθούμε επίσης, Δημήτρη, χρόνια πολλά σε όσους φέρουν το όνομα του Αγίου Νικολάου, του οποίου τη μνήμη θα εορτάσουμε μεθαύριο. Και ειδικά σε σένα, Νίκο. Όχι ειδικά σε μένα, άντε και σε μένα. Και όσον αφορά, όσον αφορά την εορτή του Αγίου Νικολάου, ήθελα να πω κάτι το οποίο είχε πει κάποιος ομιλητής εδώ στην περιοχή μας. Είχε πει λοιπόν πως σε αυτή την εορτή γιόρταζε κάποτε και γιορτάζει το πολεμικό μας ναυτικό, μιας και ο Άγιος είναι ο προστάτης των ναυτικών που θαλασσοδέρνονται. Στις μέρες μας όμως, όπως έλεγε, που η ζωή όλων των ανθρώπων έχει γίνει ένα πέλαγος με φουρτουνιασμένα κύματα, ο Άγιος Νικόλαος έχει καταστεί προστάτης της ζωής όλων μας και μακάρι να βάλει το χέρι του ώστε να πάψουν τα κύματα που κινδυνεύουν να βουλιάξουν το καράβι της ανθρωπότητας ολόκληρης και το οδηγούν στα βράχια. Με αυτή την ευχή θέλω να κλείσω εγώ και να πω επίσης στους φίλους ακροατές πως μας έμειναν δύο ακόμα εκπομπές. Αφού θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός μέχρι τις 18 του μήνα, επειδή φέτος Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά πέφτουν ημέρα Πέμπτη, την ημέρα δηλαδή που βγαίνει στον αέρα αυτή εδώ η εκπομπή. Έτσι θα ξαναείμαστε μαζί πρώτα ο Θεός, μετά την εορτή των Θεοφανίων. Εγώ θα ήθελα στο κλείσιμο της εκπομπής να ευχηθώ χρόνια πολλά και στα δύο μοναστήρια των Μετεώρων που γιορτάζουν, δηλαδή του Αγίου Νικολάου, του Αναπαυσά, και της Μονής Ρουσάνου, που αν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει της Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Λοιπόν, ο ραδιοφωνικός σταθμός επίσης, να πω τις επόμενες μέρες και για όλη τη διάρκεια των εορτών, θα έχει στο πρόγραμμα πολλές αφιερωματικές εκπομπές, επίκαιρες με διάφορα χριστουγεννιάτικα διηγήματα, που θα προσπαθήσουν να μας φέρουν λίγο πιο κοντά στο κλίμα των ημερών. Αυτά από μένα, Δημήτρη. Λοιπόν, εντάξει, καληνυχτίζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές με την ευχή για καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, όπως είπαμε και με τον πατέρα Ιάκωβο. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα.
τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Ελληνορθόδοξα. Μια εκπομπή ενημέρωσης και σχολιασμού της επικαιρότητας μέσα από την ελληνορθόδοξη ματιά. Παρουσιάζει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος.